Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι, χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι επτά είναι, ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Καλημέρα, Τούλα. Καλημέρα, κύριε Μάκη. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένο το 1999. Να σε καλά. Όλα εντάξει, έχουμε κανένα πρόβλημα? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τι ήταν αυτό? Η μητέρα σας προσέλαβε μια καινούρια. Το τρίτο ράφι που γκρεμίζει από το πρωί. Κάτσε να δω εγώ τι γίνεται εδώ. Και δεν προσέχετε, τα γκρεμίσατε όλα, Δεσποινής. Κοπήκατε. Έλα, 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 δεν θέλω αιδίες. Μην το κοιτάς, πουλάκι μου, δεν είναι αυτός για τα μάτια σου. Αυτόν τον κάνει κουμάντο μόνο η μάνα του. Μάκη, Μάκη. Καταφωνήκη μέγερα. Έλα, σκύψε και μάζευε, γιατί έτσι και πάρει χαμπάρι αυτή, ότι ζαχαρώνει στο γιο της, θα φας τέτοιο σουτ που θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει. Γεια σου, Μάκη. Εγώ είμαι Σπυριδούλα. Α, σε τρώει και σένα. Κάτσε και θα δεις τα πάθεις. Μάκη. Πρέπει να φύγω, χάρηκαμε. Άντε στο καλό. Θα τα ξαναπούμε, ε. Ναι, άντε καλέ. Μάκη! Μα τι κάνεις τόση ώρα? Έρχομαι, μαμά. Τόση ώρα. Ποιος τα ρίξε αυτά εδώ, κάτω? Μαρούλια, έχεις τα χέρια σου, κορίτσι μου. Ακόμα δεν ήρθες και δεν μου κρεμίσεις το μαγαζί. Όχι, μαμά, δεν φταίει το κορίτσι. Εγώ τα έριξα κατά λάθος. Τι κοιτάς, αχάνος. Κατά λάθος τα έριξε το παιδί. Άντε, σκύψε και μάζευε. Μάλιστα. Τώρα! Μάλιστα. Έλα, Μάκη μου, πάμε εμείς. Πάμε, μα. Ναι, ναι, πάτε, πάτε. Δεμένο στον ποδόγυρό της τον είχε το γιο της η κυρία Ζωή. Καμία γυναίκα δεν του ταιριάζει. Όλες ήταν άχρηστες. Καλέ να φανταστείτε στην πρώτη δημοτικού. Της είπε ότι του αρέσει μια συμμαθήτριά του και τον άλλαξε σχολείο. Ούτε φαντάρο δεν τον άφησε να πάει για να μην τον χάσει. Έβαλε λιτούς και δεμένους και τον βγάλουν το παιδί για τα πέντε. Όχι πως δεν του ταιριάζει. Τέλος πάντων. Έμα με συγχωρείτε, ολόκληρος άντρας δεν λέω. Να αγαπάει τη μάνα του. Αλλά άλλοι στην ηλικία του γίνανε παππούδες. Παππούδες, ρε! Μάκης. Σκάσε μόρι και σκεμάζε με. Μάζευε, είπα. Αυτός βλέπει ταινία και εγώ βλέπω τα χαΐρια του. 7 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε που τα έφτιαξε με τη Σπυριδούλα. Τώρα, τι ακριβώς έφτιαξε θα σας γελάσω. Γιατί ο κύριος από εδώ δεν έχει το θάρρος να μιλήσει στη μάνα του. Ενώ η άλλη κοπελίτσα κάτι και σπαράζει, ξεροσταλιάζει, τον περιμένει. Μίλα, βρε. Φέρσου σαν άντρας. Πάτα πόδι. Πες της την αλήθεια. Οχ, έρχεται ο Φρέντι Κρούκερ. Τι βλέπεις? Μια ταινία. Καλά, στραβή δεν είμαι. Το βλέπω ότι είναι ταινία. Αλλά τι ταινία? Ο εραστής της κομμότριας. Αυτός είναι ο εραστής? Όχι, αυτή είναι η κομμότρια. Να, αυτός μπήκε τώρα είναι ο εραστής. Καλέ, αυτός είναι γέρος. Όχι, και γέρος στην ηλικία μου είναι. Και εσύ γιατί περνιέσαι για τζόβενο? Καλέ, αυτός τι κάνει? Πάει να τη φιλήσει? Όχι, να τη δαγκώσει. Καλέ, αυτός τη φυλάει. Και τι θέλετε, να πάντου κάνω παρατήρηση? Πα, το σαλιάρι. Αγαπιούνται, μαμά. Ναι, τώρα που είναι αρχή. Μετά, στο τέλος καταστρέφονται. Όχι, στο τέλος παντρεύονται. Το ίδιο κάνει. Δεν μπορεί να δει κανείς μια ταινία σε αυτό το σπίτι. Έτσι ποσιά. Έτσι κάνουν οι ερωτευμένοι, μαμά. Και εσύ που το ξέρεις? Του το είπαν στα χαρτιά. Καμιά γυναίκα δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει όπως η μάνα σου. Δεν είναι το ίδιο, μαμά. Άλλο η αγάπη της μαμάς, άλλο της συντρόφου. Γιατί εγώ τώρα τι είπα, ε? Αλλά έτσι γίνεται πάντα. Σας μεγαλώνουμε από ένα κομμάτι κρέας και όταν ανοίξετε φτερά, παίρνετε την πρώτη ξεβράκωτη που βρίσκεται στον δρόμο σας και τις μανάδες σας τις κλείνετε στα γυροκομεία. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Έχετε παράπονα από μένα? Σας άφησα εγώ ποτέ μόνη? Όχι, αγόρι μου, όχι. Εσύ είσαι ένας άγγελος. Άγγελο μπουνταλά, πρώτη φορά βλέπω.
Τηλέφωνο. Τηλέφωνο, καλέ! Ναι. Εσύ είσαι, Σπυριδούλα μου. Εσύ είσαι, Μάκη μου. Με συγχωρείς που δεν σε πήρα νωρίτερα. Ήμουν με τη μαμά. Την ταινία την είδες? Γιατί, για να ψυχοπλακωθώ? Δεν έχεις δίκιο, στο τέλος παντρεύονται. Αυτό λέω κι εγώ. Όλος ο κόσμος παντρεύεται και εμείς μόνο από τηλεόραση βλέπουμε γάμους. Έννοια σου κι εμείς το ίδιο τέλος θα έχουμε. Ναι, αλλά πότε, περνάνε τα χρόνια. Και δεν χαίρεσαι, βρε κουτό. Θα πάρετε και το επικουρικό, ποιος σας πιάνει μετά. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα, Μέλη. Αγουρίδα μου, εσύ. Πρόσεξε, γιατί βλέπω την αγουρίδα να γίνεται σταφίδα και να καταλήγει στο ράφι με τα αποξηραμένα, Μάκη! Αλήθεια μου λες, Μάκη μου, δεν άλλαξα καθόλου? Σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από πάνω σου. Και με θες όπως στην αρχή? Και ακόμα πιο πολύ. Και με ποθείς? Αν ήσουν εδώ τώρα, θα βλέπες. Ναι, καλά, ήμουν ανιά και γέρασα. Και τι θα μου κάνεις, Μάκη μου? Θα φιλούσα τ' άσπρο λεμουδάκι σου. Α, ναι? Πίσω από τα αυτάκια. Ναι, ναι. Σ' αρέσει? Μη με ρωτάς, συνέχισε. Α, sorry παιδιά, το χοντρίνανε. Πάω να κοιμηθώ στον καναπέ. Συνέχισε. Σε τσιποτή. Τώρα, πού με φιλάς? Στην πλάτη. Α, όχι, στην πλάτη δεν γίνεται. Γιατί γαργαλιάται το κουριτσάκι μου? Όχι, γιατί με ανάσκελα. Φύγε από την πλάτη και έλα πάλι μπροστά. Ό,τι θέλει, Καρδερίνα μου. Σ' αρέσει τώρα εκεί που σε φιλάω? Πες μου που με φιλάς να σου πω. Στα φαλάκι σου. Άγιε, γαργαλιέμαι. Να σταματήσω. Άγιε, μου αρέσει να γαργαλιέμαι. Ναι. Ναι, Μάκη μου. Να πω. Μισό λεπτό. Πάρε το χρόνο σου. Όχι, η μάνα μου. Ναι, μάνα μου. Η μάνα μου. Πού? Χτυπάει την πόρτα. Κοριό μας έχει βάλει. Μήπως σε ξύπνησα? Όχι, μαμά, διαβάζω Βίους Αγίων. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Θέλετε κάτι, γιατί είμαι σε ένα σημαντικό κεφάλαιο? Ναι, ήθελα να σου πω ότι αύριο φεύγω για Βαρθολομιό. Συνέχισε. Δηλαδή τώρα αυτό εσύ το λες σχέση? Πιστεύεις πως έχεις δεσμό? Σιγά, θα μας ακούσουν. Εγώ για να μην πονάς το λέω. Δεν μου λες από πότε έχετε να βρεθείτε? Προχθές που ήρθε να πάρει τα τιμολόγια. Δεν εννοώ αυτό. Από πότε έχετε να... Εγώ πρέπει να τσεκάρω τις νέες παραλαβές. Σου μιλάω. Πάνω από μία εβδομάδα. Δύο. Ένα μήνα. Καλά, άστο το παρελθόν. Στο μέλλον θα δούμε τίποτα. Ναι, έχουμε κλείσει ραντεβού. Α, θα δώσετε ουρά. Μην πάτε φαγωμένοι. Σπίτι μου. Α, δεν βρε. Πότε με το καλό? Κάτσε να σου πω. Oh. 18 Απριλίου. Να το ακυρώσεις. Γιατί? 18 Απριλίου είναι της Κασιανής. Μεγάλη εβδομάδα. Μα τώρα το έχουμε κλείσει. Και θα πάρεις τέτοια αμαρτία πάνω σου? Γιατί να κάνω? Υπομονή μέχρι το επόμενο ραντεβού. Πότε είναι? Της αναλήψεως. Είσαι και γκαντέμο. Δεν σε θέλει το άτιμο. Μήπως χτύπησε το τηλέφωνο? Περιμένω τηλέφωνο. 10 φορές με έχεις ρωτήσει από το πρωί. Είναι πήγον γι' αυτό. Άμα σε ζητήσω, θα σε φωνάξω. Ναι, ναι, να με φωνάξετε. Τι άρωμα φοράτε? Σαν ζελιζέ. Πολύ ωραίο άρωμα. Και σας πάει πολύ. Ευχαριστώ. Νεογνώ, θα κάνεις καμιά δουλειά? Ναι, ναι, πάω. Μην έρθουν τα αφεντικά και με δουν να κάθομαι. Και αν με ζητήσουν στο τηλέφωνο, ξέρετε εσείς, ε? Ξέρω. Μην είναι ήσυχη. Ευχαριστώ. Ποια είναι αυτή? Η Κικίτσα. Καινούργια. Έτοιμοι! Έτοιμοι που να μην έσω, να άλλη όρεξη δεν είχα να πάω στο Βαρθολομιό τώρα. Γιατί το λέτε αυτό, μαμά, αδελφός της μάνας σας είναι. Και να δεις, άδικα πάω, μέχρι να φτάσω τα ταχτινά. Α, μην το λέτε, μπορεί να σας περιμένει. Μα τέτοιος παλιόγερος που ήταν, καθόλου απίθανο. Γιατί παραπονιέστε τώρα, μαμά? Ωραίο θα να φύγετε λίγο από το σπίτι, να αλλάξετε παραστάσεις. Σε κηδεία πάω, δεν πάω διακοπές. Ουφια η ώρα που τα ακούει. Ζωντανός είναι ακόμα ο άνθρωπος, μαμά. Γιατί δεν βρέθηκε κανένας να του πει την αλήθεια ακόμα γι' αυτό. Θέλετε να έρθω κι εγώ μαζί σας? Εσύ να κάτσε εδώ που κάθεσαι. Εγώ θα κάτσω εδώ που κάθομαι. Θα του μεταφέρω εγώ τα συλληπιτήριά σου. Ναι, να το σιγουρέψετε όμως πρώτα. Μην αρχίσετε τα συλληπιτήρια αν δεν είστε σίγουροι ότι ο άνθρωπος. Λες ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα ζωντανό από ένα πεθαμένο? Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δεν θα δω το φέρετρο! Πώς τα λέτε έτσι, ο μαμά, αγριεύομαι! Θέλεις να σε πάρω μαζί μου στην κηδεία? Ω, δεν νομίζω ότι εγώ. Λοιπόν, άντε, άντε, φέρε μου τώρα τα πράγματα, γιατί όπου να είναι θα έρθει το ταξί και ναι, θα περιμένει. Ναι, ναι. Άντε, μαμά. Σαν πολύ βιαστικός δεν είσαι εσύ?
Σαν χαρούμενος μου φαίνεσαι που φεύγω. Μήπως έχεις κανονίσει τίποτα και δεν το ξέρω. Σε τι να κανονίσω? Δεν ξέρω, κάπως παίζει το μάτι. Μα τι είναι αυτά που λέτε, μαμά? Θα σε παρακαλούσα, ώσπου να γυρίσω, να μην λείπεις πολλές ώρες από το σπίτι. Τόσα και τόσα γίνονται. Συνέχεια στο σπίτι θα είμαι εγώ. Θα παίρνω τηλέφωνο. Να παίρνετε, ναι. Στο σταθερό. Στο σταθερό να παίρνετε, ναι. Και να κλειδώνεις καλά. Θα κλειδώνω, θα κλειδώνω. Από μέσα. Από μέσα. Θα πάμε, περιμένει ο άνθρωπος. Να με ακούς εμένα, αγγελέ μου, να με ακούς. Έχω μόνο το καλό σου. Το ξέρω, μαμά, το ξέρω. Πάμε τώρα. Είναι. Παρακαλώ. Καλημέρα, Τούλα. Μου φωνάζει, σε παρακαλώ, τη Σπυριδούλα. Έλα, δώσ' του μου. Δεν θέλουν εσένα, παιδί μου. Και ποιο θέλουν? Τη Σπυριδούλα. Τη φωνάζει, σε παρακαλώ. Ποιο να πω τι τη ζητάει? Ένα ξαδερφός της. Πώς το λένε? Μπορεί να είναι μεγάλο σόι και να έχει πολλά ξαδέρφια. Βαγγέλη. Μα κι εγώ από το Βαγγέλη περιμένω τηλέφωνο. Είπε ότι θα με πάρει τηλέφωνο και θα ξεκαθαρίσουμε τη σχέση μας. Στη δουλειά θα σε πάρει να ξεκαθαρίσετε τη σχέση σας? Στο σπίτι δεν έχω τηλέφωνο. Και έξω δεν θέλει να βγούμε γιατί έχουμε τσακωθεί. Σε παρακαλώ. Ρώτησε τον να τη δουλειά κάνει. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Βαγγέλης. Ο ξάδερφος της Σπυριδούλας. Πρέπει να είναι ο δικός ο Βαγγέλης. Τέτοια σύμπτωση. Δεν ξέρεις τι μικρός που είναι ο κόσμος. Σε παρακαλώ. Ρώτησε τον. Έλα, Βαγγέλη. Τι δουλειά κάνεις? Τι? Ελαιοχρωματιστής είμαι. Δεν στο πω εγώ. Αυτός είναι. Ελαιοχρωματιστής είναι και ο δικός ο Βαγγέλης. Από όλα πιάνουν τα χέρια του. Παιδίκι μου. Έλα, δώσ' μου να του μιλήσω. Έλα, Βαγγέλη. Έχω δίπλα μου την Κικίτσα. Α, ωραία. Ποιος Βαγγέλης, ρε παιδιά, ποια Κικίτσα? Δεν θέλει να σου μιλήσει. Γιατί? Κοίταξε. Δεν θέλω να μπω στα προσωπικά σας, αλλά. Ας τον άνθρωπο. Μην τον πιέζεις. Ας τα πράγματα να κυλήσουν μόνο τους. Λες. Ναι. Δεν ξέρεις πόσα ζευγάρια έχω παντρέψει εγώ. Αντί να φωνάξεις Σπυριδούλα, και έλα μετά να σου δώσω μερικές συμβουλές. Δηλαδή θα με βοηθήσεις? Αφού τον αγαπάς τόσο, μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα σε βοηθήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Τούλα μου. Κι αν ποτέ το χρειαστείς για οτιδήποτε, μη διστάσεις σε μένα να μου το πεις και θα σου στείλω σπίτι. Όταν λες οτιδήποτε, τι εννοείς? Αν σου βουλώσει κανένα λούκι, σου χαλαρώσει καμιά πετούγια, το Βαγγέλη να φωνάξεις. Καινούρια θα στα κάνει. Μάλιστα. Δεν ξέρεις τι φιλότιμος που είναι. Θα πας τώρα να φωνάξεις Σπυριδούλα, γιατί πόσο να περιμένει και ο άνθρωπος το τηλέφωνο. Καλός, καλός, αλλά θα σπάσουν τα νεύρα του. Ναι, ναι, πάω. Άντε, μπράβο. Ναι. Έλα, βρε αγάπη μου, τι κάνετε τόση ώρα και περιμένω? Εδώ, τσεκάρω τις νέες παραλαβές. Εσύ που είσαι? Στο σπίτι. Και δεν φοβάσαι μη σε ακούσει η άλλη? Έχει άλλη. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Απόψε, τι κάνεις? Θα βάλω στο μουσκιο κάτι γίγαντες, θα τους κάνω πλακή. Να σου στείλω? Δεν του αρέσουν οι γίγαντες. Και μετά θα δω τη Βέρα στο δεξί. Ας τα όλα και απόψε σου έχω μια μεγάλη έκπληξη. Αλήθεια? Τι σου λέει? Κατά τις 7 είναι καλά. Μωρέ, γίνεται να το κάνουμε λίγο αργότερα. Δεν με νοιάζει για τους γίγαντες, αλλά τη Βέρα στο δεξί δεν τη χάνουμε τίποτα. Μέχρι να κάνω και ένα μπάνιο. Καλά, δες τη Βέρα στο δεξί και στις 8:30 σε περιμένω στο σπίτι μου. Πού? Τι της λέει? Θα σου πω μετά. Μη φας. Σου ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ special. Έλα, Βαγγελή. Πρέπει στο διάλογο και εσύ και ο Βαγγέλης. Τρελή. Τόσα χρόνια δεν επιτρεπόταν να περνάω ούτε απ' έξω. Μην καταλάβει τίποτα η μάνα του και τώρα με καλεί στο σπίτι. Μήπως συμβαίνει τίποτα άλλο και δεν σου το είπε? Σαν τι? Αν ήξερα θα σου έλεγα. Δεν σου είπε τίποτα άλλο. Μου είπε ότι μου έχει μια έκπληξη. Πέστατα σύνορα, Χριστιανή μου. Τι? Μίλησε στη μάνα του. Και τι της είπε? Τι άλλο, τι τάχετε. Και αυτή τι του είπε?
Να σου πω, δεν ήμουν μπροστά, αλλά για να σε καλεί στο σπίτι του, πάει να πει πως τα αποδέχτηκε. Πόσο πια να τον κανακεύει, 50 χρονών άνθρωπος είναι. Φαίνεται το πήρε απόφαση. Και αν δεν είναι αυτό και θέλει να πάω και για να με κάνει τουλούμ στο ξύλο που της παίρνω το γιο. Και αυτός είναι τόσο βλάκας που σου περνάει από το σπίτι. Και αν τον εκβιάζει. Εσύ πώς τον άκουσες στο τηλέφωνο. Χαρούμενος μου φάνηκε. Είχε μια κρυστάλλινη διάβια η φωνή του. Αυτό είναι! Θα σου κάνει πρόταση γάμου! Μην τα πετάς έτσι απότομα, Χριστιανή μου! Αυτή είναι η έκπληξη που σου ετοιμάζει! Και θα μου κάνει πρόταση γάμου μπροστά στη μάνα του! Αυτό σε πείραξε! Αχ, έχω τρακ! Φυσικό είναι! Πρώτη φορά παντρεύεσαι! Αχ, τώρα μου να σε φιλήσω, πάντα! Άντε βρε, η ώρα καλή! Και στα δικά σου, τούλα μου! Όταν πάρω το διαζύγιο, να σου πω, πρώτη φορά που θα πας σπίτι τους, μην πας με δύο χέρια. Τι λες να πάρω? Δεν έχει σημασία, η χειρονομία μετράει. Μόνο φρόντισε να το δώσεις στα χέρια της, για να δείξεις καλή διαγωγή. Χθες, σε μια βιτρίνα, είδα ένα πολύ ωραίο πορτατίφ. Πορτατίφ θα πάρεις. Λες να μου το φέρεις στο κεφάλι. Αφού δεν ξέρεις πώς είναι το σπίτι, αν δεν ταιριάξει με τη διακόσμηση. Καλά λες, ας το πάρω κάτι πιο ελαφρύ. Και όταν δώσετε λόγο, στείλε μου και εμένα ένα μήνυμα να χαρώ. Αχ, με νευρίασες τώρα. Γιατί, τι έκανα? Μου χάλασες την έκπληξη. 7 ολόκληρα χρόνια περίμενα να ακούσω αυτήν την κουβέντα από το στόμα, το είχε από το δικό σου. Κάνε υπομονή, θα τα ακούσεις και από αυτόν. Ναι, αλλά τώρα θα πάω προετοιμασμένη. Δεν θα μου έρθει ξαφνικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, σε περίμενα. Δεν άργησα. Όχι, εσύ στην ώρα σου, όπως πάντα, Εγγλέζα. Τι άλλα? Τι άλλα, ναι, τίποτα. Εμείς εδώ τα δεν τα... Ωραία. Ωραία πόρτα. Ναι, ναι, είναι σπάνια πόρτα, μασίβ καρυδιά. Α, είμαι αλλεργική στα καρύδια. Παίρνα μέσα, μην έχουμε τίποτα παρενέργειες τότε. Ευχαριστώ. Ωραίο το σπίτι σας. Και πολύ ωραία διακόσμηση. Το γούστο της μαμάς. Τώρα πες μαμά, σας έφερα μια τούρτα παγωτό, αλλά ήθελα να φέρω κάτι για το σπίτι. Ήταν όμως βαρύ και φοβήθηκα μην πετάξει και σπάσει. Η κίνηση μετράει. Δεν είχε κίνηση, άδειγαν οι δρόμοι. Ναι, δεν κάθεσαι. Τα πορτατίφ που τα έχετε? Κοίτα τα πορτ... Ορίστε. Πορτατίφλιο έχετε? Έχουμε κανένα δυο εδώ και κάτι άλλο πάνω στην καμπάνα. Τι έγινε? Έχετε. Ναι, γιατί τόση πρεμούρα με τα πορτατίφ? Τίποτα. Πρώτη φορά έρχομαι σπίτι και σκέφτηκα ότι θα τέριαζαν εδώ. Ναι. Μου δίνεις την τούρτα να τη βάλω στο ψυγείο? Αχ, όχι, γίνεται αργότερα γιατί έχω λόγο. Τι λόγο έχεις? Είσαι λίγο σφιγμένη, μου φαίνεται. Ναι, ένα σφίξιμο το έχω, δεν μπορώ να πω ψέματα. Να βάλω ένα ποτάκι να χαλαρώσουμε. Αχ, σε παρακαλώ, γίνεται να περιμένουμε να κατέβει πρώτα η μητέρα σου. Γιατί εγώ, άμα πιω, μετά δεν μπορώ να τρέξω. Α, αλήθεια, γιατί να τρέξεις? Λέμε τώρα αν. Αν. Ξέρεις, η μαμά δεν είναι εδώ. Και πού είναι? Στο χωριό της, στο Βαρθολομιό. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, έφυγε κατεπηγόντως γιατί πεθαίνει ο θείος Λάζαρος. Και εγώ τότε γιατί ήρθα εδώ? Να φάμε, να δεις το σπίτι. Και η έκπληξη που μου έλεγες? Αυτή είναι η έκπληξη, βρε κουτό. Για κάτσε ρε Μάγκη! Πάλι δεν της μίλησες, πάλι δεν της είπες τίποτα! Κουράστηκα ρε Μάκη. Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές, αργίες, όλο μόνη μου. Ένα όνειρο είχα κι εγώ. Να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια, να περιμένω τον άντρα μου να γυρίσει από τη δουλειά. Θα γίνει κι αυτό. Βαρέθηκα να πέφτω μόνη στο κρεβάτι και να ξυπνάω μόνη σαν τη μαγκούφα. Δεν σε παίρνω εγώ κάθε βράδυ τηλέφωνο μέχρι να κοιμηθείς. Έχεις παράπονο? Γέμισε το. Κι άλλο θα πιεις? Γέμισε το, είπα. Με καλούν οι φίλες μου σπίτια τους και δεν πάω. Είπαν κάτι που σε πείραξε? Βλέπω πως ευτυχισμένες είναι με τους άντρες τους και τα παιδιά τους.
Και με πιάνει κατάθλιψη. Βρε κουτό, θα κάνουμε κι εμείς πολλά παιδιά. Πώς θα κάνουμε τα παιδιά, Μάκια μου, θα στέλνεις μήνυμα από το κινητό. Μια χαρά ήσουν όταν ήρθες τώρα, γιατί έχεις νεύρα. Κάνω πρόβα για την κλιμακτήριο. Δεν μου δίνεις την τούρτα, να την βάλω στο ψυγείο. Να την αφήσεις εκεί που είναι. Θα λιώσει. Άμα λιώσει, θα την πιω. Εσύ τι πρόβλημα έχεις. Κανένα. Πιες. Ακούστηκαν, λες να κλέφτες. Η μάνα μου! Μαμά Παναγία μου! Ποιος σιγά! Μαμά Παναγία μου! Πόρτα ποτήρι! Πήγε στο δωμάτιο μου να κρυφτείς γρήγορα. Πού είναι το δωμάτιο σου? Τρίτη πόρτα δεν είναι αριστερά. Τρέξε, τρέξε. Ναι! Τώρα που γίνα τύρλα μου λες να τρέξω. Πήγε. Τι ούτα! Τι ούτα! Όλο εκπλήξεις μου και σήμερα. Μαμά! Γιατί κλείδωσες? Για τους κλέφτες, τόσα και τόσα γίνονται. Εσείς γιατί ήρθατε τόσο νωρίς? Κάνε πέρα να περάσω και φέρε και τη βαλίτσα μέσα, ε! Τι μυρίζει έτσι? Τι μυρίζει? Γυναικείο άρωμα. Ναι, είναι το δικό σας άρωμα. Όχι, αυτό το άρωμα δεν είναι δικό μου. Μην επιμένετε. Τι έγινε στο Βαρθολομιό? Μη μιλάς, με μπερδεύεις. Γιατί με τα αυτιά μυρίζετε? Αυτό είναι, το βρήκα. Τι? Σανζελιζέ. Σανζελιζέ, είναι το άρωμά μου. Φοράς εσύ Σανζελιζέ? Χρόνια το Σανζελιζέ. Αυτό είναι γυναικείο άρωμα. Γυναικείο το Σανζελιζέ, τα παλιωτόμαρα το τι έχουν ακούσει τόσα χρόνια που δίνουν γυναικείο άρωμα. Ναι, πραγματικά γλυκίζει τώρα που το λέτε γυναικείο είναι. Πήγαινε να ανοίξεις. Να πάω. Τι άλλο με περιμένει σήμερα? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία που πήγε πριν από λίγο ξέχασε αυτό το παππού στο αυτοκίνητο. Μάλλον κάνετε λάθος. Τι λάθος? Εμείς δεν έχουμε παππού. Γιατί λέτε, τον έβγαλε το καπέλο μου? Τι είμαι, μάγος? Γιατί τι είστε? Ταξιτζής. Δεν σας φαίνεται, είστε πιο intellectual. Τι είμαι? Τίποτα. Μάλλον θα τον ξεχάσετε από προηγούμενη κούρσα. Πάντως δικός μας δεν είναι. Τι λέτε, κύριε? Εγώ του έφερε από το Βαρθολομιό. Η κυρία μπήκε μέσα και το παππού τον άφησε στο πίσω κάθισμα. Μαμά, πού είστε? Τι συμβαίνει? Ποιος είναι αυτός? Ο θείος μου, ο Λάζαρος. Αυτός δεν πέθανε? Πεθαίνει ο Λάζαρος. Μου τον φόρτωσαν για να πάω να του κάνω κάτι εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα μείνει υγεία της μέρας μαζί μας. Τι κάνετε, θεία Λάζαρε? Ας το διάλα από εκεί που μέχρι μια ώρα το χάμω και χαμαρώνω. Κι εγώ χάρηκα. Σπυριδούλα, Σπυριδούλα! Εδώ είμαι! Πού είσαι? Στο κρεβάτι! Εγώ γιατί δεν βλέπω τίποτα? Κοίτα κάτω από το κρεβάτι! Κοιτάω. Τσα! Τσα! Τι κάνεις εκεί? Το είδα, διότι είπα να ρίξω έναν ύπνο! Έλα, βγες, 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 βγες! Έφυγε! Πού να πάει? Ναι, σωστά, αυτή εδώ μένει! Αχ, δεν έπαιξε στα νιάτα μου, κρυφτώ, δεν παίξω στα γεράματα! Έλα, έλα τώρα, μην κάνεις έτσι, σε μπουμπούχι ακόμα! Α, τα φτάκια δεν με του πάρεις. Τι ώρα έχει πάει? 11 και 4. Πρέπει να φύγω, αύριο ανοίγω εγώ το μαγαζί! Δεν γίνεται να φύγεις τώρα, έχει έρθει η μαμά! Θα περιμένουμε να κοιμηθεί και μετά θα φύγω. Πολύ αισιόδοξη βρίσκω, έχει φέρει μαζί και το θείο. Αυτόν που πέθανε. Αυτόν. Και πού τον έχετε? Κάτω στον καναπέ. Στον καναπέ τον βάλατε? Γιατί τι θα πάθει? Περίεργα, έθιμα έχετε στο Βαρθολομιό. Θα τον πάμε αύριο στον γιατρό να κάνει εξετάσεις για την καρδιά του. Τώρα το θυμηθήκατε? Είναι τρομερός γιατρός και νεκρούς ανασταίνει. Καλά, κάτσε να φύγω εγώ και κάνω ό,τι θέλετε μετά. Ξέρεις, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσεις να φύγεις απόψε. Γιατί? Δεν γίνεται να περάσεις μπροστά από το θείο. Υπάρχει περίπτωση να με δει. Ο θείος. Δεν ξέρεις το θείο τι διάολου κάλτσανε. Τίποτα δεν του ξεφεύγει. Όλο εκπλήξεις μου σε σήμερα. Το βρήκα! Το βρήκα! Κοίταξε, θα στείλω ένα σήμα στην Τούλα να πάει αυτή ανοίξει το μαγαζί. Πώς τα κατάφερες πάλι έτσι σήμερα? Τι εγώ! Μου είπε θα λείψει μερικές μέρες. Πού να φανταστώ, θα έρθει νωρίτερα! Καλά, αυτά τα γέλα τώρα ξαπλώ. Κοίταξε, φοβάμαι ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Όχι σπουδαίο πρόβλημα, λεπτομέρεια. Για πες. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσεις να κοιμηθείς απόψε μαζί μου στο κρεβάτι. Το κρεβάτι. Και θα κοιμηθεί. Πού θα? Πού θα κοιμηθεί. Α, θα το βρω, δεν είναι τίποτα το. Α, πολύ απλό. Θα κάτσε να δω.
Θα σε πείραζε αν κοιμόσουν πολύ άνετα από κάτω. Πάλι πλάκα μου κάνεις. Εμείς εδώ δεν κλειδώνουμε τη νύχτα. Μπορεί να μπει η μαμά να σε δει. 7 ολόκληρα χρόνια ονειρευόμουν την ώρα που θα κοιμόμουν στο κρεβάτι σου. Ποιο θα μου το έλεγε όταν το βλέπω από την ανάποδη. Μάκη! Μαμά! Μια αρχή, κάτσου! 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 Τώρα, μαμά! Κάτσου! Κάτσου! Τώρα, εκπλήξτε μου! Κάτσου! Τι συμβαίνει, μαμά? Αδειός ο Λάζαρος! Πέθανε! Με έχει τρελάνει! Έτσι μου έρχεται να πάρω τον φυτέψω στον κήπο! Δεν τέτοιο! Βοήθεια, γειτόνι! Βοήθεια, με σκοτώνουνε! Φίλε, τι πάθετε, μη φωνάστε, θα ξυπνήσετε τη γειτονιά! Ήρθες, παλικάρι μου, ήρθε η Λεβέντινη. Η μάνα σου πήγε να με πνίξει με το μαξιλάρι. Ελάτε, θεία, πάμε μέσα να κοιμηθούμε, είναι αργά. Α, εγώ δεν κοιμάμαι μοναχός μου. Φοβάμαι. Τι φοβάστε? Το χάρο. Μαμά, μη του λέτε τέτοια. Αυτή με τρομάζει. Η μαμά που ήρθε να σας δει στο Βαρθολομιό, η μαμά σας αγαπάει. Να με θάψει ήρθε. Έχει χαρή που είσαι αδελφός της μάνας μου, κακομύρι μου. Σιγά μωρή, μην κολώνεις εσύ σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ελάτε, μαμά, πείτε το πώς δεν πήγατε στο Βαρθολομιό, να τον θάψετε. Πείτε το να πάει να κοιμηθούμε καμιά φορά. Τη βλέπεις πώς γυαλίζει το μάτι της, ε? Πείτε το, μαμά. Δεν ήρθα στο Βαρθολομιό για να σε θάψω. Και το Στεφάνι, γιατί το έφερες, μωρή? Του πήγα τη Στεφάνι. Μάθηκα χέρια, θα πήγαινα. Την ακούς για να μην λες ότι τα βγάζω όλα με την κοιλιά μου. Ελάτε, θεία, πάμε μέσα, είναι αργά. Εγώ δεν κοιμάμαι μοναχός μου, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, μωρέ, τι θα σου κάνω? Μόνο που σε βλέπω έτσι, μου κόβονται τα αίματα. Δεν αντέχετε. Μαμά. Πού είναι το φτιάρι τώρα που δεν μας βλέπει κανένας, θα το κάνω λείπασμα γιατί είναι την τριανταφυλιά. Μαμά. Δεν γίνεται. Γιατί τόνι, βοήθεια, με σκοτώνουνε. Θα σκάσετε, επιτέλους, θα κοιμηθούμε. Εδώ με σκοτώνουν και εσύ θες να κοιμηθείς. Λοιπόν, κοιμηθείτε τώρα, θεία, έτσι. Εσύ πού να κοιμηθείς? Εγώ θα στρώσω το πάτωμα. Εγώ σε θέλω δίπλα μου να μου λες κανένα παραμύθι. Δεν ξέρω παραμύθια, θεία. Και με τι σε νανούριζε η μάνα σου, με ευκαιρία? Έχουν περάσει χρόνια, τα ξέχασα. Ωραία. Θα σου μάθω εγώ ένα παραμύθι να μου το λες εσύ για να με παίρνει ο ύπνος. Θεία, νιστάζω. Και για δεν κοιμάσαι. Τέλος πάντων. Εσένα. Τι είναι αυτά? Είναι υπογλώσσια για την καρδιά. Εγώ δεν έχω καρδιά. Και τι έχεις εσύ, καρμπιλατέρ? Έλα, θεία, φέρτε εδώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θεία, τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Τίποτα, μην ανησυχείς. Καθαρίζω το αμπεράκι μου. Ατζάμπα, ανησύχησα. Εδώ βρε, γιατί το καθαρίστε. Γιατί δεν πάτε το ιδιαίτερο? Εσένα δεν σε ντρέπομαι, είσαι αίμα μου. Άμα έχεις τύχη, λοιπόν. Θεία, λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Καλά, ντε, ηρέμησε. Τώρα δεν ήταν τίποτα. Αέρας έφυγε. Τι είναι? Όλα καπνίξεις μου σε σήμερα. Έλα, κάνε υπομονή. Ένα βράδυ είναι, θα περάσει. Θα τα πούμε αύριο εμείς. Κοιμήσου. Έλα. Με κόβει το σουκιέν. Βγάλ' το. Εύκολο το έχεις. Έλα. Τι είναι πάλι? Είναι αλήθεια ότι οι πυρώτες έχουν υπηρώτικο κεφάλι? Γιατί τα παλιά τα χρόνια δεν είχαν μαξιλάρια και κοίμιζαν τα μωρά στο πάτωμα, γι' αυτό ήταν τα κεφάλια τους πλακουτσοτά. Έλα βρε αγάπη μου, πού θες να ξέρεις? Είναι ώρα τώρα να με ρωτάς τα πλακουτσοτά κεφάλια? Πού να ξέρω? Θα δω πώς θα ξυπνήσω το πρωί και θα μάθουμε. Λες ένα βράδυ να αλλάξεις το κεφάλι σου? Δεν ξέρω. Αλλά μη σ' ακούσω αύριο, μου λες ότι δεν σ' αρέσουν οι πυρώτισες. Ίσα-ίσα οι πυρώτισες είναι καλοί άνθρωποι, μόνο που μερικές φορές είναι αγύριστα στα κεφάλια. Θα έχουν το λόγο τους. Έλα, κοιμήσου σε παρακαλώ, κοιμήσου. Και... Τι είναι πάλι? Τουλάχιστον μ' αγαπάς, η τσάπα και η λάμπα. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Έλα μου ντε. Έλα βρε αγάπη, είναι δυνατόν να με ρωτάς τέτοια πράγματα? Δεν μου απάντησες όμως. Μ' αγαπάς. Αμάρε, θείε! Όχι, τι είναι, παιδί μου? Πάλι τα τεράξια, καθαρίζετε! Εγώ. Ποιος εγώ? Α, ίσως κατά λάθος να πήρε μπρος ο αυτόματος. Αν μπορούσατε ειδικά για απόψε να κλείσετε λίγο τον αυτόματο. Και τι θες να σκάσω, ρε? Τη νύχτα! Η νύχτα του Βαρθολομιού. Πού πας? Πάω να ξαπλώσω τον καναπέ. Α, καλύτερα έτσι, για να καθαρίσω το αντεράκι μου με την ησυχία μου. Είσαι πολύ τυχερή, κορίτσι μου. Mm-hmm.
η Σπυριδούλα πού είναι? Δεν κατάφερα να την βγάλω από το σπίτι. Μη μου πεις ότι είναι ακόμα κάτω από το κρεβάτι. Φοβόμουν μην τη δει η μάνα μου. Έφερε το θείο από το χωριό και κοιμήθηκε στο κρεβάτι μου. Ναι, και εσύ αντί να κάτσεις μαζί της να της κάνεις παρέα, πήγες και κοιμήθηκες στον καναπέ. Εσύ πού το ξέρεις αυτό? Όλο το βράδυ μου στέλνει μηνύματα από το κινητό. Θα σφιξεί, ακόδεψε να πάθει το πουλάκι μου. Ναι, ο θείος έχει ένα χρόνιο πρόβλημα με το εντεράκι του. Του χάλασε και ο αυτόματος απόψε. Δεν τρέπεσαι λίγο, βρε. Άντρας είσαι εσύ. Έτσι ακούγεται. Ξέρεις πόσες φορές με πήρε η μάνα σου από το πρωί και ρώτα για αν ήρθε? Βράστα τώρα αυτά. Θα με βοηθήσει να βγάλουμε τη Σπυριδούλα το σπίτι. Α, εμένα με ανακατεύεις. Δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου, έχω παιδί να μεγαλώσω. Και τη Σπυριδούλα, δεν τη σκέφτεσαι? Γιατί εσύ τη σκέφτεσαι που τη βασανίζεις 7 χρόνια. Έχει χάρη που είναι ολομόναχη στον κόσμο. Που δεν έχει έναν πατέρα, έναν αδερφό να έρθουν να σε κάνουν μαύρο στο ξύλο. Αφού ξέρεις πόσο την αγαπάω. Τότε γιατί δεν λες όλη την αλήθεια στη μάνα σου έξω από τα δόντια? Αφού την ξέρεις τη μάνα μου. Αν την ξέρουμε. Είπες κάτι. Δάκρυα μου. Τι βρωμάει εδώ μέσα? Τα ρωμά μου. Στα τσακίδια πρωί-πρωί. Πήγαινε πρώτα εσύ και θα έρθω κι εγώ μετά. Θέλω να κάνω είσοδο. Ακού να σου πω μουρλόγερε και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Το ημερολόγιο κι εγώ έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Βέβαια, από εκεί, γριαγκιώσα. Πρόσεχε πώς μιλάς. Γιατί κάτω το έχω το στεφάνι. Και γιατί δεν το φοράς, θα σου πηγαίνει. Αν δεν φταίει κανένας άλλος, φταίω εγώ που σε πέρα στην Αθήνα να κάνεις εξετάσεις και να σου βγάλω και πλάκα. Και πλάκα. Τα φόπλακα. Μαμάκι. Τι έπαθες? Το υπογλώσσιο. Δίπλα σου είναι. Μαμάκι, το κάνε γρήγορα. Δίπλα, πάρ το μόνο σου. Αν δεν πάρεις τώρα τη μάνα σου και δεν της πεις όλη την αλήθεια, σου ορκίζομαι πως θα πάρω εγώ τηλέφωνο και θα τα πω όλα. Ξηγηθήκαμε? Είναι άντρας, βρε. Δείξε λίγο πυγμή. Μαμάκια, μαμάκια. Έχεις δίκιο, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είμαι πια μωρό, είμαι 50 χρονών. Ως πότε πια θα με κανακεύει? Μην τα λες εμένα, στη μάνα σου να τα πεις. Θα πάω τώρα στο σπίτι να της μιλήσω. Θα της τα πω έξω από τα δόντια. Έτσι σε θέλω. Αντρίκια και σταράτα. Άντε να σε δω. Το και το θα της πω. Ναι, σήμερα όμως. Μη φάμε όλη τη μέρα μας εδώ. Θα της πω, μαμά, αυτή η γυναίκα κάνει υπομονή 7 ολόκληρα χρόνια. Ως πότε πια θα περιμένει? Ποια άλλη θα το έκανε στέστη? Ποια θα το ανεχόταν? Δεν απαντάτε. Πού πας? Να πάρω ένα τηλέφωνο μια στιγμή και θα σου πω. Πού? Στη μάνα σου. Γιατί μέχρι να τελειώσεις την πρόβα, την άλλη θα τη χάσουμε από καρδιά. Πάω! Από εδώ! Πάω, από εδώ! Εμένα η μύτη μου δεν με ξεγελάει. Αμέσως αναγνώρισα το άρωμά σου. Παλιοθήλικο! Σας παρακαλώ. Που βρώμαγε το χνότος από την πείνα και σου δώσα ένα κομμάτι ψωμί να φας. Δεν μου τα χαρίζατε. Επειδή σε λυπήθηκα, σε πήρα στη δουλειά μου. Επειδή ήσουν ορφανή και δεν είχες τον ήλιο μοίρα. Σας παρακαλώ. Αλλά πρέπει να καταλάβω από την αρχή τι κουμάς είσαι. Τι σου γυάλισε, βρε στομάκι, και πήγες να το τυλίξεις? Πίστεψες πως ο γιος μου έχει περιουσία? Όλα στο όνομά μου είναι γραμμένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Όλες οι άφραγγες τα ίδια λέτε. Αγαπιόμαστε. Πάψε! Που πίστεψες πως ο Μάκης θα αγαπήσει εσένα? Σιγά μην έπαιρνε ο γιος μου τη δουλάρα που έχουμε στο μαγαζί. Μπορεί σε κορόιδευε και εσένα όπως όλες τις αγαπητικές του. Ψέματα! Κι αν κρίνω από το γεγονός ότι εσένα σε κουβάλισε μόνο μια φορά εδώ μέσα, θα πει ότι δεν ικανοποιήσει πολύ τις ωρέξεις του. Είστε σκληροί! Φύγε από το σπίτι μου, παλιοθήλικο! Είστε άκαρδοι! Φύγε! Και πού είσαι? Μια καλή επαγγελματία δεν ξεχνά ποτέ το σουτιέν της. Σπυριδούλα, γιατί κλαις, κορίτσι μου, τι έπαθες? Πού το πας στο σουτιέν? Παράτα μας κι εσύ! Σπυριδούλα! Μπράβος! Όχι, μπράβος! Τι σου φταίει, βρε, το κορίτσι και το ταλαιπωρείς? Αυτό είναι το ευχαριστώ για τα χρόνια που κάνει υπομονή μαζί σου. Αχάριστε! Αχάριστε! Τούλα μου! Είναι, Σπυριδούλα μου! Αχ, τούλα μου! Τι έγινε, γιατί κλαις? Θέλω να πεθάνω! Ηρέμη,
χτύπησε και πες μου τι έγινε. Έλα, άδειασε τα ράφια. Λούσαμε με τις κολόνιες. Άναψε και ένα σπίρτο να γίνω λαμπάδα, λάκα. Α, για να θες εσύ να καταστρέψεις το εμπόρευμα. Κάτι πολύ σημαντικό έγινε. Σε έβρισε η μάνα του. Έπρεπε να την έβλεπες. Πώς γυάλιζαν τα μάτια της. Πώς άφριζε το στόμα της. Τα μαλλιά της σηκώθηκαν όρθια και μαύρη καπνή έβγαιναν από τα αυτιά της. Κάποια στιγμή κοίταξε τα χέρια της. Γιατί? Νόμιζα ότι θα μεγάλωναν τα νύχια της. Αυτή μόνο μεταμορφωνόταν, δεν μίλαγε. Το στόμα της το άνοιξε όταν κατεβήκαμε στο σαλόνι. Με έβριζε. Τι παλιωτήλικο με είπε. Τη λυσάρα που θέλω να τη λήξω το γιο της με είπε. Τι ζώο με είπε. Τι ζώο? Τσιπούρα. Ψάρι, πω λαχτάρα που θα πέρασες. Καλά, εσύ δεν έκανες τίποτα. Είχε καταλάβει, λέει, από την αρχή τι μέρος του λόγου είμαι. Βα, και γιατί σε πήρε στη δούλεψή της? Γιατί βρώμαγε, λέει, το χνότο μου και με λυπήθηκε, λέει. Βρώμαγε εμένα το χνότο μου. Α, τι μουλάρα. Και μουλάρα με είπε. Και στερημένη και δουλάρα. Δουλάρα γιατί? Όλες που δουλεύουμε στο κολομαγαζό της έτσι μας λέει δουλάρες. Τι και εμένα? Γιατί εσύ που δουλεύεις απέναντι. Κάτσε μην τα πάρω τώρα. Καλή, δεν θα κάτσουν να με καβαλήσουν και από πάνω. Το ξέρεις ότι τις περσινές υπερορίες ακόμα μου τις χρωστάει. Αχτούλα μου, πες μου για τις υπερορίες σου. Για το δικό πρόβλημα θα περάσω το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Με συγχωρείς, κορίτσι μου, αλλά να δεις που αυτή τα έκανε όλα για να σε ταπεινώσει. Τι να με ταπεινώσει, καλέ, με ξεφτέλησε. Έλα με το βίθουλα, με καλέ. Τόσο μαντράχαλος δεν έκανε τίποτα για να σε υπερασπιστεί. Λοιπόν, αυτή η ιστορία πρέπει να πάρει ένα τέλος. Και μάλιστα αίσιο. Θα πας στη Μάνος και θα της μιλήσεις έξω από τα δόντια. Εγώ τη Σπυριδούλα την αγαπάω και θα την παντρευτώ, θα της πεις. Μαμά! 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 Τι θέλεις? Μαμά, τη Σπυριδούλα την αγαπάω και θα την παντρευτώ. Και τώρα μου το λες? Τώρα μου. Μαμά, τι κάνατε? Είπα να φυτέψω μια πορτοκαλιά, αλλά μου σώθηκε το λίπασμα. Δεν ήξερα ότι δεν λες να την παντρευτείς. Όχι, όχι, μωρέ. Κάτσε να τις το φέρεις πιο μαλακά, έτσι, με τρόπο. Κάτσε να σκεφτώ κάτι άλλο. Το βρήκα! Θα μπεις μέσα και θα της πεις. Μαμά, έχετε να κάνετε κάτι την επόμενη Κυριακή. Λέω να πάμε στον προφήτη Λία που γίνεται ένας γάμος. Ποιος παντρεύεται? Εγώ. Είσαι σίγουρος? Τι παιδιά είμαστε. Αφού επιμένεις, κάτσε να πατήσω ένα σίδερο, Σπυριδούλα. Ούτε αυτό, ε. Τι να σου πω, μωρέ. Μπες μέσα και κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Μπορεί να τρως χωρίς να κάνεις ήχους. Με εκνευρίζεις. Όσο ζω, θα κάνω όσους ήχους θέλω. Γιατί δεν τα τεινάζεις να ησυχάσουμε? Γιατί έχω πολλές δουλειές τώρα. Είμαι φορτωμένος. Ετοιμάζω ένα πάρτι που θα χαλάσει κόσμο. Έχω φτιάξει και την πρόσκληση. Θες να ρίξεις μια ματιά να μου πεις τη γνώμη σου? Ας το καλό παλιόγερε, μπουρλόγερε. Άμα δεν σ' αρέσει η φωτογραφία να μου δώσεις μια άλλη. Αλλά γρήγορα γιατί θέλω να την πάω στο τυπογραφείο. Τι θες εσύ εδώ? Μητέρα, τι της είπατε της Σπυριδούλας? Ποιον άφησε στο μαγαζί? Αφήστε το μαγαζί και απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω. Τι της είπατε? Τίποτα δεν της είπα. Τότε γιατί έφυγε κλαίγοντας? Την κοίταξα λίγο έντονα. Μόνο αυτό? Γιατί λίγο το έχεις. Εμένα όταν με κοιτάζει θα ρω πως βλέπω το χάρο. Τι, φάτε τη σούπα σας και αφήστε μας να μιλήσουμε. Στο λαιμό να σου κάτσει. Μητέρα, η Σπυριδούλα με αγαπάει. Πρόβλημά της. Εμένα μου αρκεί που δεν την αγαπάς εσύ. Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Να σου βάλω αγόρι μου να φας. Μητέρα, σας μιλάω! Εμένα όμως δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η συζήτηση.
Πήγαινε σπίτι, κορίτσι μου, και περίμενε τον εκεί. Και αν δεν έρθει. Αν δεν έρθει, πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για σένα. Εντάξει, καλός είναι. Ένας άνανδρος είναι. Ένα ανδρίκελο. Μια μάζα κρέας που περπατάει. Μην το βρίζεις, καλέ, μπορεί να έρθει. Φτάνει πια, Σπυριδούλα μου, αρκετά ανεχτήκαμε. Γιατί εσένα τι σου έκανε. Γιατί ποιος σας έκανε πλάτη τόσο καιρό. Βάλαμε εσένα γιατί έχεις ωραία πλάτη. Έλα, μωρέ, λίγα πέρασες κι εσύ. Ποιος είσαι εσύ, κύριε, που παίζεις μαζί μας. Ποιος είσαι. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να παίζει με την ψυχή μας. Με τα συναισθήματά μας. Με τα συναισθήματά μας. Γουρούνι, τυποτένιε. Φρομερό σκουλίκι. Σύχαμα. Εντάξει, φτάνει. Πόβρασμα της κοινωνίας. Όπα. Άσε με, βρε, να εκτοναθώ. Τούλα μου. Τον αγαπάω. Καλέ, ποιο βρίζεται. Κάποιον που παίρνει τηλέφωνο και μας το κλείνει. Και γιατί δεν με φωνάξατε. Μπορεί να ήταν ο Βαγγέλης μου. Άντε, θα πηγαίνω κι εγώ. Πήγαινε και θα τα πούμε μετά, ε. Καλέ, τι είναι αυτό. Τούρτα παγωτό. Πιάστε δύο ποτήρια και πιείτε στην υγειά μου. Δεν σε κουβαλούσε αυτή 9 μήνες στη δουλειά της. Εγώ σε κουβάλισα. 8 μήνες. Τι φταίω εγώ που βιάστηκες να βγεις. Τι να έκανε το παιδί. Φοβήθηκε μην το χωνέψεις. Θείε, φάτε τη σούπα σας. Σε γέννησα, σε μεγάλωσα, σε φρόντισα. Σε τι έκανα λάθος. Μητέρα, δεν κάνατε κανένα λάθος. Σας είμαι ευγνώμων για όσα μου προσφέρατε. Τότε τι θέλεις αυτή τη σουρλού. Μην μιλάτε έτσι. Μπα, σου δείξαμε την κόμενα. Μητέρα, η σχέση μου με τη Σπυριδούλα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που μόλις είπατε. Μη μου πεις ότι θέλεις να την παντρευτείς. Μάκη! Μάκη, θέλεις να παντρευτείς. Μητέρα, η Σπυριδούλα. Και μην ξανακούς αυτό το όνομα εδώ μέσα. Σπυριδούλα, Σπυριδούλα, Σπυριδούλα. Άσε και εσύ. Μάκη! Θείε! Απάντησέ μου! Μητέρα, κάτι έπαθε ο θείος! Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει! Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω! Θέλεις να παντρευτείς! Έπεσε με τα μούτρα στη σούπα! Γι' αυτό του την έβαλα για να τη φάει! Καλέστε ένα στενοφόρο γρήγορα! Θα τον πάμε αφού τελειώσει το φαγητό του! Ο άνθρωπος χρειάζεται πηγόντως νοσοκομείο! Μην ανησυχείς, το νεκροτομείο το κρατάνε ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ! Ήρθε! Ούτε φωνή ούτε πρόαση. Να δεις που αυτή η μέγερα τα κατάφερε. Ποιο, τι, τι. Αχ, ποιος ξέρει τι του είπε για να τον πάρει μακριά σου. Λες να ακούσει τη μάνα του. Αχ, κακόμοιρο κορίτσι. Τι θα κάνουμε, δούλα μου. Θα περιμένουμε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Θα μας πάρουν από κάπου. Ναι, θα μας πάρει ο Αρναούτογλου από το πολύ την Κυριακή. Εσύ να είσαι έτοιμη να αναβοσβήσεις τα φώτα. Κι αν εκεί την ώρα παίρνει ο Μάκης και δείχνει γραμμή ότι είναι κατηλημένη. Μα τι λες! Από το Μάκη περιμένουμε τηλέφωνο. Θα πάει και αυτός του Αρναούτογλου. Όχι. Αυτόν θα τον δούμε με δορυφόρο σε ζωντανή σύνδεση από Σρι Λάνκα. Μωρέ, επικοινωνείς με το μυαλό σου, να βάλω τις φωνές. Αχ, χίλια συγγνώμη, αλλά με αυτά που πέρασα σήμερα έχω χάσει τα μυαλά μου. Ναι, σε ξέρω και από τις άλλες μέρες. Να μου λες, έχεις τίποτα να φάμε. Γαριδάκια και έχω και τσίπς. Ωραία. Φέρε τσίπς. Με ρίγανη με ξύδι. Με ξύδι. Γιατί έχω νεύρα. Πολλά νεύρα. Αν είστε πολύ ακριβώς. Τι λέτε, μαντάμ. Ξέρετε πόσο κοστίζει μια κηδεία σήμερα. Βάλτε τα λουλούδια. Δεν θέλουμε λουλούδια. Το Στεφάνι. Στεφάνι του έχω πάρει. Βάλτε το κουτί. Χωρίς κουτί. Θα θάψετε τον άνθρωπο χωρίς κουτί. Δεν θα τον θάψουμε. Και τι θα τον κάνουμε. Θα τον κάψουμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα η αποτέφρωση δεν επιτρέπεται. Αν το κάνουμε βράδυ, χωρίς να μας δει κανείς. Αναθεμάτε σαλκαλικές μπαταρίες. Αχ, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Πώς μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο σας να κάνω τηλεφώνημα γιατί το δικό μου δεν έχει μπαταρία. Πολύ ευχαρίστω σας έδινα να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά και εμένα μου έχουν τελειώσει οι μονάδες. Μήπως έχετε να φορτιστεί να το φορτίσω τουλάχιστον. Ούτε φορτιστής υπάρχει, αλλά και να υπήρχε δεν υπάρχουν μπρίζες. Έχουμε καλωδιώσει τους καρδιοπαθείς. Mm. Αν το θάβαμε μαζί με άλλους, μήπως μας ερχόταν πιο φτηνά. Μα πού ζούμε, στην κατοχή. Υποτιμάς το Χίτλερ. Κοιτάξτε, αν πληρώνετε κάτι παραπάνω, κάτι θα κάνουμε. Παραπάνω, πόσα παραπάνω. Με ή χωρίς απόδειξη. Χωρίς. Για σας, φιλική τιμή, 1500 ευρώ. Τι! Και θα τον θάφω στον κήπο μου να δουν χαρά και 30 φιλιές μου. Μα έχω να πληρώσω και να βοηθώ. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα μου πεις τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Ζωή Μπερέτα. Ορίστε. Εσείς είστε η κυρία Μπερέτα. Μάλιστα. Όχι, εγώ είμαι ο γιος της μαμάς. Όχι, η μαμά μου είναι η κυρία Μπερέτα. Μαμά! Μαμά! Ναι. Είστε η κυρία Μπερέτα. Ματαιώτης ματαιωτήτων, γιατρέ. Χους. Χους. Μην ανησυχείτε, δεν ήταν τίποτε σοβαρό. Το
του στάθηκε ένα κοκαλάκι στο λαιμό από τη σούπα που έτρωγε. Και απλά ο παππούς φοβήθηκε. Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή ζει? Σας τον έκανα καινούριο τον παππού. Μιλάτε σοβαρά? Μια φορά σας έφερε εγώ ένα δικό μου άνθρωπο και μου τον δίνετε πίσω. Μαμά! Μα είναι νοσοκομείο αυτό? Πού είναι τα κανάλια όταν τα χρειαζόμαστε, ε? Δεν σας καταλαβαίνω. Μην δίνετε σημασία, γιατρέ μου. Η μαμά είναι λίγο πειραγμένη. Λίγο ταραγμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρεζίλη γίναμε. Μου λες εμείς τι αυτός? Δεν μου λες το έδωσε φακελάκι? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό μας τον έδωσε πίσω. Για να μας εκδικηθεί. Αφού σου λέει δεν πήρα τίποτα, πάρτε πίσω τον παππού. Και δεν χαίρεστε? Τι να χαίρομαι? Χωρίς φακελάκι θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Θα τον φέρουμε μια, θα τον φέρουμε δυο. Στο τέλος θα μας φέρει αυτός. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Αυτό που σου λέω. Όλους θα μας τάψει ο τρελόγερος. Έπρεπε να του δώσει φακελάκι. Πάντως, αν θέλετε λείπασμα για τις 30 φιλιές, μπορώ να κόψω κανένα χέρι, κανένα πόδι. Μόνο το κεφαλάκι να προσέξουμε. Εσύ έχεις μέλλον μπροστά σου. Τον αγρίο, το γελίο, το τυποτένιο! Έλα, ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Εγώ ήταν να πάθω, το έπαθα. Που έκανα τόσα χρόνια υπομονή, που χαράμιζα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου με αυτόν το μαμάκια, το σκουπίδο τενέ και την άμορφη μάζα κρέατος. Έλα, μην βρίζεις άλλο, μπορεί να έρθει. Άμα έρθει, σταματήσω. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί που θα το μάθει? Θες να μ' ακούσεις? Αυτός θα έρθει σήμερα. Τι ώρα? Και αν δεν έρθει, θα πάρει σίγουρα τηλέφωνο. Α, μη μου τα αλλάζεις τώρα. Άσε που και να πάρει, εσύ κανονικά δεν πρέπει να το σηκώσεις. Γιατί? Ας το να τσουρουφλιστεί λίγο, να βράσει στο ζουμί του. Μην τον αφήνεις να σε θεωρεί δεδομένη. Όχι, αγάπη μου. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αρκεί να σταθείς στο ύψος σου και να μην λυγίσεις. Εγώ να λυγίσω. Και 5 φορές να πάρει. Και 10, εσύ βράχος. Βράχος. Έτσι σε θέλω. Και άμα πάρει 11, τότε τι κάνω? Άστο να μπαίνει. Να δεις που αυτός θα παίρνει όλο το βράδυ και θα μου σπάσει τα νεύρα. Α, βάλ' το στο θόρυβο. Και δεν θα τα ακούσω? Θα κοιμηθεί σαν πουλάκι. Ναι, αλλά τότε πώς θα πάρω την ικανοποίηση ότι ενώ αυτός με παίρνει, εγώ δεν το σηκώνω και το παίζω υπεράνω? Θα δεις τις αναπάντες το πρωί που θα ξυπνήσεις. Ναι, σε πειράζει να το σηκώσω μόνο μια φορά για να ακούσω τη φωνούλα του? Εγώ προσπαθώ να καταστρώσω το τέλειο σχέδιο και εσύ πας να μου το χαλάς. Όχι, μην ανησυχείς. Εγώ απλά θα το σηκώσω, δεν θα μιλήσω για να μην με καταλάβει. Το ξυρίζωσε. Πού το πας το κινητό? Στο σπίτι μου. Εσύ ξεκουράσου και τα λέμε αύριο. Δούλα! Τι κάνετε, μαμά? Πλέκω λίγο με το βελονάκι για να περάσει η ώρα, ώσπου να πάω να κοιμηθώ. Όσα χρόνια σας ξέρω, πάντα με το βελονάκι πλέκετε. Με τι θέλεις να πλέκω, με τα βανόπρουκα? Όχι, δεν εννοούσα αυτό, εννοώ να πλέξετε κάτι άλλο, πουλόβερ, ζακετούλα και... Τόσα πουλόβερ σου έχω πλέξει και όλα φόρετα. Όχι, και κάτι άλλο. Σαν τι? Ζυπουνάκια, ας πούμε. Μη μου πεις ότι σου πούλησε το παραμύθι ότι είναι έγκυος για να σε τυλίξει. Ω, δεν εννοούσα αυτό. Α, είπα κι εγώ. Αλλά και αυτό να ήταν, θα σ' άφηνα εγώ να μπλέξεις. Ξέρει μανούλα τρόπους να ξεφορτωθεί εύκολα το μπασταρδάκι της. Πάω να κοιμηθώ. Δεν θα φιλήσεις τη μανούλα? Παραλίγο να μου διαφύγει. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, αγγελέ μου. Αγγελέ μου εσύ. Η κλίση σας προωθείται. Παρακαλώ, περιμένετε. Your call is being diverted. Εμπρός. Δεν κοιμάσαι, παλικάρι μου? Δεν έχω ύπνο. Να ξαπλώσω κι εγώ λίγο δίπλα σου. Αγριεύομαι εκεί κάτω. Και δεν ξαπλώνετε, θείε? Ναι. Αχ, μόνος σας κι εσείς, μόνος μου κι εγώ. Έτσι είναι. Μόνοι μας ζούμε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξουμε που λέμε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Γι' αυτό άρπαξε να έχεις. Οχ, οχ. Τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού ξεφυσάς? Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Άμα δεν είναι σοβαρό, κλείσε και το φως να κοιμηθούμε, να μην μένουμε ξάγρυπνοι χωρίς λόγο. Οχ, οχ, οχ. Τώρα τι θα γίνει, θα ξεφυσάς συνέχεια?
Ήθελα κι εγώ έναν άνθρωπο δίπλα μου να του πω τον πόνο μου. Εγώ δίπλα σου είμαι. Πες τον σε μένα. Κανονικό άνθρωπο εννοώ. Ένα στήριγμα, ένα αποκούμπι. Άμα θέλει στήριγμα να πας εκείνη. Εγώ έχω τη μέση μου, δεν αντέχω. Την παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει. Μπας και σε κερατώνει. Θεία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απλώς είναι θυμωμένη. Και με το δίκαιο τη εδώ που τα λέμε. Θα την αφήσω να ησυχάσει σήμερα και θα την πάρω αύριο πάλι. Βρε, πάρτινε τώρα και ξέχεσαι την επατόκορφα. Θεία, έχετε ακούσει που λένε ότι πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα κρύβεται μια πολύ δυνατή γυναίκα. Άμα είναι πολύ δυνατή, να την πάρω κάτω στον Βαρτολομιό να δουλέψει στα χωράφια. Εγώ, θεία τη Σπυριδούλα, τη γνώρισα πριν από 7 χρόνια. Λέω, μια γυναίκα μου πέφτει, πάει στο διάλο. Μια μόνο. Ξέρετε, η Σπυριδούλα δεν είναι όποια και όποια. Είναι όμορφη, καλλιεργημένη, έξυπνη. Σιγά μην είναι έξυπνη. Γιατί το λέτε αυτό, θεία? Γιατί έχει δει πολλές γυναίκες έξυπνες να κάνουν τόση υπομονή. Θεία, δεν κοιμάστε γιατί θα πείτε κι άλλα. Δεν μου λες. Ποια σήματα έχει? Έχει και από αυτά. Τότε καλή είναι. Μπορώ, παρακαλώ, να κουβεντιάσω λίγο με τη δίδα Σπυριδούλα? Εγώ είμαι. Είσαι σίγουρη? Λάτρα, μην ξέρω ποια είμαι. Αλλιώς σε περιέγραψε αυτό το βλαμμένο. Ποιος είστε? Ο Λάζαρος από το Βαρθολομιό, αν έχεις ακουστά. Δεν έχω. Ο θείος του Μάκη, βρε. Μπορώ να περάσω? Ναι, βεβαίως, περάστε, περάστε. Από εδώ. Από εδώ. Αν και δεν καταλαβαίνω το λόγο της επισκέψεώς σας. Καθίστε. Αυτά τα άνθια είναι για σένα. Από το Μάκη? Ποιο Μάκη, καλέ? Από μένα. Δεν σας καταλαβαίνω. Πήρα να δεις για να καταλάβεις. Επειδή ο Μάκης δεν πρόκειται να σε παντρευτεί. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και αποφάσισα να σε παντρευτώ εγώ. Εσείς? Γιατί, μωρή, δεν σ' αρέσω. Η κλίση σας προωθείται. Παρακαλώ, περιμένετε. Your call is being diverted. Μάκη! Μάκη! Έχω μια δουλίτσα, μαμά. Δεν θα αργήσω. Σε μια ώρα θα με πίσω. Η δουλίτσα μπορεί να περιμένει. Ο θείος ο Λάζαρος. Τι έπαθε πάλι? Εξαφανίστηκε. Ωραίο καφέ φτιάχνεις. Από αύριο θα έρχομαι εδώ να πίνω το καφεδάκι μου. Να έρχεστε. Κοίτα να δεις. Ο Μάκης μου λέγε ότι τραβιέστε καιρό μαζί. Ναι, φέτος κλείνουμε 7 χρόνια. Εμένα δεν με πειράζει που δεν είσαι παρθένα. Αν χρειαστεί να ματώσουμε λίγο τα σεντόνια, σφάξουμε το Θωμά. Ποιο Θωμά? Το πετινάρι, καλέ, που έχω στο Βαρθολομιό. Δεν ξέρεις τι καρπερός είναι. Φέρνει το κοτέτσι βόλτα μόνος του. Μπράβο του το Θωμά. Μου το ζητάνε και από άλλα κοτέτσια, αλλά εγώ δεν το δίνω λόγω της γρήπης των πτηνών. Κοιτάξτε να δείτε, για να μην με ακρηγορούμε και χάνετε κι εσείς το χρόνο σας. Εγώ δεν θέλω να σας παντρευτώ. Και ποιος σε ρωτάει εσένα? Δεν μπορείτε να με παντρευτείτε χωρίς την κατάθεσή μου. Και ο Θωμάς δεν τις ρωτάει τις κότες, αλλά όλες δίκροκα κάνουνε. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι κότα. Δεν πειράζει. Άμα σε βάλω χάμου και σου σκαρώσω κανένα δυο δίκροκα, θα σου πω εγώ. Έλα τώρα, σταμάτα, μας κοιτάει ο κόσμος. Δεν πειράζει, άσου να κοιτάζουν. Καλημέρα σας. Τι θα πάρετε? Ένα γαλλικό σκέτο. Αμέσως. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Θέλω να είμαι συνεχώς κοντά σου. Μήπως περιβάλλεις λίγο? Ζήτησέ μου ό,τι θες και θα το κάνω. Τι θες να κάνω? Ορίστε. Ευχαριστώ. Και δεν μου λες. Τι, αγάπη μου? Θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα μου πεις την αλήθεια. Ό,τι θέλεις, ρωτή. Δηλαδή, εσύ τώρα μ' αγαπάς? Αν σε αγαπάω, σε λατρεύω. Τουλάχιστον μ' αγαπάς. Η τσάπα και η λάμπα. Πώς σου είσαι τώρα? Έλα μου τέλει. Έλα, βρε αγάπη, δεν θα με ρωτάς διαφράγματα. Τι είναι αυτό? Σπυριδούλα. Ναι, Μάκη. Δέχεσαι να γίνεις γυναίκα μου? Δέχομαι. Αγάπη μου. Στη μητέρα σου μίλησες? Και βέβαια. Αλήθεια, και τι σου είπε? Φύγε από το σπίτι μου, φύγε! Αλλοδί, σιγά μην έπρεπε.
hate everything you do, everything I fear, everything on you, baby, baby, I'm still in love with everything I hate. Καλό το σουβλάκι. Ορίστε. Καλά, δεν τρέπεσαι. Κοντζάμι γυναίκα. Φεύγεις χωρίς να πληρώσεις. Τι να πληρώσω. Τον καφέ που ήπιες. Α, τον καφέ. Το σουβλάκι το πλήρωσες ή το κλέψεις γι' αυτό. Τι σας χρωστάω για τον καφέ. Τι να σου πω, για λύπης είσαι. Ορίστε. Εμείς ευχαριστούμε. Στο καλό να πάτε. Καλημέρα, Τούλα. Βρε, σαν τα χιόνια. Πώς και μας θυμήθηκες. Μήπως έχεις κανένα νέο από τη Σπυριδούλα, γιατί δύο μέρες τώρα την παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει και το κινητό είναι κλειστό. Ναι, για δεν περνάς από το σπίτι της. Δύο μέρες πάω από το σπίτι. Χτυπάω το κουδούνι και δεν μου ανοίγει. Λες να πάθε τίποτα. Άντε καλέ, τι να πάθει. Χθες την είδα. Είναι καλά. Μια χαρά. Καλύτερα από ποτέ. Άλλαξε καθόλου. Από προχθές που συναντηθείς, αδυνάτησε. Από τη στενοχώρια της, ε. Κάνει δίαιτα. Αποφάσισε να αφήσει τα περιτά της κιλά στο παρελθόν και να προχωρήσει τη ζωή της. Έλαμψε το προσωπάκι της. Α, τέτοιες αλλαγές. Μάκρυνε το μαλάκι. Ανανέωσε την καρνταρόμπα της. Άλλος άνθρωπος, σου λέω. Μη σου πω ότι πήρε και μπόι. Και πού θα φτάσει, την ήδη ψηλή. Ανεκέν, σου λέω. Στόπα ότι αδυνάτησε. Στόπα. Αν ο άνθρωπος πάρει μια απόφαση, τελείωσε. Ναι, και όλα αυτά γίνανε σε δύο μέρες. Δύο μέρες μόνο. Ναι. Ρε Τούλα μου, εσένα που σ' ακούει, μήπως μπορείς να μου κανονίσεις ένα ραντεβού μαζί της. Παπαπαπαπα. Έλα, Τούλα. Η Σπυριδούλα δεν προλαβαίνει ούτε να κατουρίσει. Ξέρεις τι συζήτηση έχει. Τούλα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Κάντο για μένα. Τέλος πάντων, θα δω μήπως αλλάξω κάποιο ραντεβού και σε στριμώξω και σένα κάπου. Θα με στριμώξει ραντεβού με τη Σπυριδούλα. Όλη η επαρχία τη στέλνει προξενιά. Ουρές κάνουνε. Ουρές κάνουν. Γιατί, να αφήσουν να πάει χαμένο τέτοιο κελεμπούρι. Κελεμπούρι. Βρε Ζωούλα, την Πέμπτη το απόγευμα έχεις να κάνεις κάτι. Γιορτάζει ο βαφτισιμιός μου και θα πάω σπίτι του. Την Παρασκευή. Παρασκευή θα έρθουν νέες παραλαβές και θα είμαι όλη τη μέρα στο μαγαζί. Κατάλαβα. Το Σάββατο δεν μπορώ εγώ. Την Κυριακή. Την Κυριακή ο κόσμος ξεκουράζεται. Ωραία. Κυριακή λοιπόν. Τι σημειώνεις εκεί. Κάνω το πρόγραμμα και λέω, αν πεθάνεις την Κυριακή που δεν έχεις τίποτα να κάνεις, τα 40 σου πέφτουνε Τετάρτη. Φτού σου. Ρε Ζωήτσα, σε παρακαλώ, μπορείς να πεθάνεις σήμερα που δεν έχεις να κάνεις τίποτα, γιατί Τετάρτη έχω αγώνα, δεν θέλω να τον χάσω. Πήγαινε εσύ να πεθάνεις τώρα και θα καθαρίζω εγώ τα φασολάκια. Μην τα πετάς, ρε. Τι θα γίνει, θα κοιταζόμαστε πολλή ώρα ακόμα. Δεν μπορώ, Τούλα μου, θα μου πέσουν. Έλα, μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Και εσύ που το ξέρεις. Προχώρα, κι αν σου πέσουν, σου πέσαν. Τώρα γιατί μου φωνάζεις. Έλα, βρε κοριτσάκι μου, κάνε ένα βηματάκι μόνο.
Μόνο ένα. Ναι, ένα. Εντάξει. Τι εντάξει? Το έκανα το βήμα. Εγώ δεν το είδα. Πώς δεν το είδες, αφού πήγα από εκεί, εκεί. Τώρα ποιον κοροϊδεύεις? Τι φταίω εγώ που δεν κοιτούσες, σας κοιτούσες. Ωραία, κάνε άλλο ένα βήμα να σε δω. Α, μη μου τα αλλάζεις, τώρα ένα είχαμε πει. Τι θα γίνει, θα περπατήσεις ή θα το πάρω στο κρανίο? Ορίστε, ορίστε, το ευχαριστήθηκες τώρα, αμάν. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Βρε τούλα μου, εγώ δεν είμαι ικανή να κουβαλήσω ένα καφέ το μισό το χείρο στον δρόμο. Τέλος πάντων, ας τα βιβλία, ας τα. Και βάλε αυτά εδώ. Τι είναι αυτά? Κορσές. Να μαζέψουμε λίγο τα καπούλια σου. Α, σε παρακαλώ, τούλα μου. Ήρθες εδώ να με προσβάλλεις? Εγώ σε πληροφορώ, με αυτά τα καπούλια πορεύομαι μια ζωή και δόξα τω Θεώ, δεν έχω κανένα παράπονο. Ωραία. Αφού δεν έχεις κανένα παράπονο, να πηγαίνω κι εγώ. Τι, πού πας? Στο σπίτι μου. Κι άμα κάνεις εσύ το μάκι να τρέχει από πίσω σου, εμένα να με φτύσεις. Όχι, τούλα μου, όχι, τούλα μου, μη φεύγεις. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Και βιβλία στο κεφάλι θα βάλω, και πέτρες στην τσέπη μου θα βάλω. Και άμα δεν τα καταφέρω, θα δώσω και μια πέτρα στο λαιμό μου να πάω να φουντάρω. Τον κορσέ θα τον βάλεις? Πλάκα μου κάνεις! Πού πάω η φοράδα χωρίς κορσέ? Ωραία. Βάλε τον κορσέ. Ναι. Και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το μαλλί. Τι σεμινάρια της έκανε πώς να περπατάει. Τι της έδειξε πώς να χαμογελάει. Τι την έντισε, τι την έβαψε. Τι. Όχι καλέ. Δεν την προετοίμαζε για τα καλλιστεία, αλλά για το ραντεβού που τους είχε κανονίσει με το Μάκη. Ναι. Και νάτες τώρα, ήρθαν να εντυπωσιάσουν. Είσαι σίγουρη ότι μόλις με δει έτσι δεν θα τρομάξει και δεν θα φύγει? Μετά από τέτοια μεταμόρφωση θα γλιστρήσεις τα σάγια του μόλις σε δει. Κούκλα έγινες. Γιατί πριν τι ήμουν, τι είχα? Καλή ήσουνα και πριν. Τότε? Τώρα είσαι καλύτερη. Λοιπόν, θυμάσαι όλα όσα είπαμε? Ναι, ναι, θυμάμαι. Κοίτα μην πέσεις ξερή μόλις τον δεις και να μπεις μέσα με αέρα. Με αέρα, με αέρα. Και μην ξεχάσεις το μαλλί. Το μαλλί, το μαλλί. Άντε να σε δω. Τι κοιτάς, παιδί μου, τράβα. Μωρέ, δεν βγαίνεις να με βοηθήσεις να κατέβω, γιατί νομίζω άμα κάνω καμιά κίνηση θα εκραγεί ο κορσές. Άντε, πήγαινε εσύ και εγώ θα περιμένω εδώ. Τι ψάχνεις? Εντάξει, τη βρήκα την ταυτότητά μου. Τι να την κάνεις, παιδί μου, την ταυτότητα? Να του τη δείξω σε περίπτωση που δεν με αναγνωρίσει. Έλα, μην ακούω βλακίες. Τούλα μου, έχω τρακ. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, Παναγίτσα μου. Εμένα να με πιστεύεσαι. Η Τούλα ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει έναν άντρα να σέρνεται πίσω από μια γυναίκα. Αυτό μου το λες από τη μέρα που σε γνώρισα. Ο δικός σου άντρας όμως, γιατί σε παράτησε και πήγε με μια άλλη, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Εγώ πρώτα έπαθα και μετά έμαθα. Σαν τις συντάκτριες κι εγώ. Πρώτα ζω και μετά γράφω. Μα σημαίνει τροφή σου δίνω. Καλά, καλά. Πάω. Και ο Θεός βοηθός. Άντε να σε δω. Όχι σαν να έχεις καταπιεί σκουπόξυλο. Με χάρη. Έτσι πως με φάσχεσες, εύκολο το έχεις. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Είστε καλά? Μια χαρά. Θέλω να σας φέρω κάτι. Ένα σκάτς. Τι σκάτς? Διπλό. Α, ήρθες κιόλας. Η Σπυριδούλα είμαι. Yeah. Έχω και ταυτότητα. Σπυριδούλα, είσαι στις ομορφιές σου. Άντε καλέ. Απλά μου είπε η Τούλα πως ήθελες να με δεις, έβαλα κάτι πρόχειρο, έχασα και μερικά κιλά. Και τα μαλλιά σου είναι λίγο διαφορετικά. Άλλαξα σαμπουάν. Α, το σαμπουάν είναι που φορτώσες. Oh, thanks, darling. Ξέρεις, Σπυριδούλα, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά της μαμάς. Πού τα θυμήθηκες τώρα αυτά. Περσινά ξινά στο φιλιά. Χαίρομαι που τα ακούω. Εγώ σου έλειψα καθόλου? Ε? Σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωνες. Πέρασε και το σπίτι.
Αλήθεια πότε? Χθες το μεσημέρι. Α, χθες βρήκες. Κάθε Δευτέρα πάω λαϊκή. Στη λαϊκή ήσουνα? Μανάβης. Και εσύ Μανάβης. Δεν κατάλαβες. Ο Μανάβης με θέλει. Σου την πέφτει, θα το σκοτώσω. Και ο Χασάπης με θέλει. Αυτός ο λιμοκοντόρος κάνα το σπίτι σου. Και αυτός και ο απέναντι. Αυτός ο μαυριδερός με το μουστάκι θα του φάω την καροτίδα. Ανατρίχεσαι. Αλλά δεν μπορεί, κάτι κάνεις και εσύ, τους δίνεις δικαιώματα. Εγώ ούτε που γυρίζω τους κοιτάξω. Ορκίσου. Να χάσω τα μαλλιά μου. Θα έρθω και θα τους φάξω όλους, δεν θα αφήσω αρσενικό γάτο στη γειτονιά σου. Αχ, και να ξέρεις πως δεν μ' αρέσουν καθόλου οι μετακομίσεις μέσα στο χειμώνα. Δεν ήταν καλή ιδέα να συναντηθούμε σήμερα. Για να το λες εσύ. Πολύ καλά λοιπόν. Φεύγω. Μάχη που πας! Έχεις αλλάξει πολύ, Σπυριδούλα. Όχι, Μάγκη. Είσαι διαφορετική. Όχι, Μάγκη. Μάγκη, Μάγκη, κοίτα με. Μάγκη, εγώ είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Να, δες. Αυτά δεν είναι δικά μου μαλλιά. Να τα μαλάκια μου. Αυτά μου τα πούλησε μια Κινέζα. Είσαι σίγουρη ότι αυτά τα μαλλιά δεν είναι δικά σου? Γιατί εμένα για δικά σου μου φαίνεται. Πρόσεξε, θα το ψάξω. Ψάξω, Μάγκη μου, αλλά από την Κινέζα τα πήρα. Μου είπαν τη μάνα τη. Τώρα με είναι τη θεία τη. Τι να σου πω, ότι μου πει η Κινέζα, σου λέω. Και ο Μανάβης? Εγώ όλο και όλο μια φορά έχω πάει στη Λαϊκή και αυτό μετά τη μία γιατί περίμενα να πέσουν οι τιμές. Ο Χασάπης? Έχει 2 μήνες που το κλείσε το μαγαζί. Καλά να πάθει. Γιατί? Δεν τα άμαθες. Έκανε λαθρεμπόριο όπλων, έβγαζε τα εντόστια και έβαζε μέσα καραμπίνες. Και ο άλλος ο Χασάπης ο Μουστάκιας απέναντι? Μαζί την κάναν τη δουλειά. Και εσύ από πού ψώνιζες κρέας, ε? Με γαριδάκια την έβγαζα. Γι' αυτό μου αδυνάτησες, πουλάκι μου. Ποιος αδυνάτησε, καλέ? Εγώ από τη στενοχωρία μου τρώω γαριδάκια και σοκολάτες και έχω πάρει 2 κιλά. Εμένα η τούλα μου ποτέ έχει ρέψει. Κι εσύ στραβώσεις, δεν βλέπεις. Μάκι μου, αν δεν με πιστεύεις, φέρε μια ζυγαριά να με ζυγίσεις. Τι είσαι, Νταλίκα στο λιμάνι? Ό,τι θες είμαι, Μάκι μου, σε παρακαλώ. Α, το βρήκα. Σου φαίνομαι αδυνατή γιατί φορά τον κορσάκι με ρουφάει. Έτσι και τον λύσω, θα έχουμε ατύχημα. Περίεργα μ' ακούγονται όλα αυτά. Τι δεν με πιστεύεις, θα τον λύσω. Βρε, μου λες αλήθεια? Στα κιλά που πήρα, Μάκι μου. Κάτσε, κάτσε να φωνάξω και την Τούλα να σε επιβεβαιώσει. Α, ώστε η Τούλα σε δασκάλεψε. Για να μην περάσω ότι πέρασε κι αυτή. Γι' αυτό την παράτησε ο άντρας της. Όχι, αυτή πρώτα έπαθε και μετά έμαθε. Εμένα μας σημαίνει τροφή μου δώσε. Πάω να τη φωνάξω. Τούλα! 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 Άνοιξε καλέ! Τι θες? Λοιπόν, έλα γρήγορα να πεις στο Μάκη τα ψέματα που με έβαλες να πω. Εμένα δεν με πιστεύει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Όχι και δεν ξέρεις τίποτα. Δική σου ιδέα δεν ήταν να το κάνουμε ότι είμαι περιζήτητη για να ζηλέψεις και να τρέχει από πίσω μου. Ακού να σου πω, έτσι όπως τα έκανες, βγάλ' τα πέρα μόνη σου. Εγώ δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Έχω παιδί να μεγαλώσω. Δεν θα έχεις πρόβλημα. Του είπα ότι μου έδωσες μεσημένη τροφή. Και επειδή εσένα με τον άντρα σου έκατσε μπουκιά στο λαιμό, δεν θα σε διώξει. Αυτά σου είπα εγώ, μωρέ, να πεις. Τα δικά σου είπα πρώτα. Αλλά μετά μου τελείωσαν και αυτοσχεδίασα. Κατά τα έκανα. Σε παρακαλώ, Τούλα μου, έλα να του πεις την αλήθεια. Και μετά, αν θες, πες του και τη δική σου ιστορία. Αν μάθει ότι μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί, θα σε λυπηθεί. Αύξηση θα πάρεις. Καλά, κάνε πιο κυναυγό. Σαράντα παλικάρια. Ζωή, Ζωούλα, πού είσαι, Μαρή? Εδώ είσαι. Δεν μου λες, τσακώθηκες με τη Μαρίτσα, τη ξαδέρφη σου, στο Βαρθολομιό? Εγώ πότε? Περίεργο. Γιατί? Γιατί την πήρα στο τηλέφωνο να έρθει στα 40 σου και μου το κλείσε. Τι τη έκανε τη γυναίκα, Μωρή, και δεν θέλει να σε δει ούτε πεθαμένη? Έτσι εκεί σου γρουσούζει πια. Τόσο κύριε, το λαό σου και ευλογήσω. Καφεδάκι, ωραίο. Πολύ ζάχαρη έβαλες, Μωρή. Έντε, παναθεμάσαι. Με τρέλανε ο παλιόγερος. Μάκη, τι κάνεις εκεί? Γιατί μαζεύεις τα πράγματά σου? Φεύγω. Και πού πας? Θα προτιμούσα να σας το πω κάτω από άλλες συνθήκες, αλλά μια και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Προφανώς αστείευεσαι. Πες μου ότι δεν μου λες αλήθεια. Μάκη, σου μιλάω. Μητέρα, είμαι αρκετά μεγάλος για να ορίζω τη ζωή μου. Τι έπαθες, παιδί μου? Είμαι ερωτευμένος, μητέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα φωνάξω ένα γιατρό. Που να πάρω διάλογο, δεν ακούτε, σας είπα. Είμαι ερωτευμένος. Ερωτευμένος! 50 χρόνια τώρα δεν κάνετε τίποτα άλλο. Τώρα με κρατάτε εδώ μέσα να με διατηρείτε αποστηρωμένο. Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Θέλω να ανασάνω. Ώστε νίκησε η άλλη. Όχι, μητέρα.
Για μια φορά ακόμα κάνετε το ίδιο λάθος. Αυτή που νίκησε είναι η ζωή. Η ζωή που δεν με αφήσατε να ζήσω. Αχάριστο. Για σας δεν ήμουν τίποτα περισσότερο από τα λουλούδια που έχετε στις γλάστρες σας. Εγώ σου έδωσα τα πάντα. Και τις γλάστρες τις ποτίζετε, αλλά αν τσαδιάστε στον πάτο θα βρείτε σκουλίκια. Αν τολμήσεις να βγεις από αυτό το σπίτι, να ξεχάσεις τη μάνα σου. Όπως επιθυμείτε. Αγιάσει το στόμα σου. Άργησες μισό αιώνα, αλλά χαλάλη σου, βρε. Τα κατάφερες. Α, η μαμά. Πόρε αυτή η γυναίκα, ρε. Σαν την κακιά την ώρα είναι. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Μην την κοιτάς. Πάτα τη. Πάτα τη. Θέλω να μιλήσουμε. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε, μαμά. Μπράβο, Λεβέντη μου. Στάσου στο ύψος σου. Φτούσου, η παλιόγρια. Σε παρακαλώ, μη φύγεις. Μαμά. Μπορεί να έκανα μερικά λάθη, αλλά δεν είχα ποτέ κακό σκοπό. Δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Κάθε μάνα θέλει το καλύτερο για το παιδί της. Αν αυτή η γυναίκα σε κάνει ευτυχισμένο, τότε εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Άλλα λέγατε πριν. Όταν σε είδα όμως να φεύγεις, τότε κατάλαβα ότι έκανα μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω τι να πω. Θα με αφήσεις να επανορθώσω. Με ποιο τρόπο? Γιατί δεν καλείς τη Σπυριδούλα να μείνει λίγες μέρες μαζί μας? Έχετε πειρετό, μαμά. Μπορεί στην αρχή να είναι λίγο δύσκολα, αλλά σιγά σιγά θα τη συνηθίσω. Ξέρεις, μπορεί να είμαι λίγο παλιόγρια, αλλά έχω κι εγώ τα καλά μου. Ψέματα, κάτι έχει στο μυαλό της. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε! Συγγνώμη. Πρώτη φορά ακούω να λέτε κάτι τέτοιο, μαμά. Όσο ζει κανείς, μαθαίνει. Να ξέρατε πόσο σας αγαπώ, μαμά. Αμεγόνα δεις. Και σου λέγα εγώ, πάτα τη. Μαμά, μου έχετε δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί τι έκανα? Που δεχτήκατε να έρθει η Σπυριδούλα να μείνει μερικές μέρες μαζί μας. Καιρός δεν είναι να έρθουμε πιο κοντά, λίγο να γνωριστούμε καλύτερα. Αχ, θα μείνετε ενθουσιασμένοι με τη Σπυριδούλα. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Έχετε. Άλλωστε τόσο καιρό στο μαγαζί, θα το έχετε διαπιστώσει, ε. Κάτι πήρε το μάτι μου. Είναι ευγενική, γλυκιά, σεμνή. Υπέροχη. Και πάνω απ' όλα μ' αγαπάει. Ποιος έρχεται, θείε? Το εγκεφαλικό της μαμάς σου. Συνέχισε να μιλάς για τη Σπυριδούλα λίγο ακόμα και το έχεις στο πιάτο. Δεν πίνετε τον καφέ σε να μας αφήσετε να μιλήσουμε? Αφού είναι τόσο υπέροχη, τότε πρέπει να το περιποιηθούμε το κορίτσι, ε. Έννοια σου και ξέρω εγώ τον τρόπο. Όχι, που δεν θα τον ήξερες. Μα με συγχωρείτε, ρε παιδιά. 7 χρόνια δούλευε το κοριτσάκι στο μαγαζί της. Δεν ήξερε τι καπνό φουμάρι. Αλλά σου λέει, αφού δεν μπορώ να την εξοντώσω εκτός έδρας, θα την φέρω εδώ στην έδρα μου. Να την πετσοκόβω σιγά σιγά. Εγώ πάω να κάνω μερικά ψώνια τώρα και ύστερα θα γυρίσω να μαγειρέψω ένα ωραίο φαγητό για το κορίτσι μας που θα έρθει το βράδυ κουρασμένο από τη δουλειά. Μαμά, μαμά! Κάψε ρε βλαμμένο, μαμά και μαμά με ζάλισε σαν στο διάλο. Και δεν μου λες τι καλό θα σας μαγειρέψει. Α, εγώ δεν είμαι μίζερη στο φαγητό. Όλα τα τρώω. Φάει να είναι και την άνε. Παμφάγα, ε. Ναι, τρώω τα πάντα εκτός από καρύδια, είμαι αλλεργική. Γιατί, τι παθαίνεις? Δεν θες να ξέρεις. Βγάζεις κοκκινιλές? Όχι, όχι. Πρασινίλες? Όχι, σου λέω, συντρέπομαι. Εμένα, ντρέπεσαι? Καλά. Θα σου πω, αλλά δεν σου ξεφύγει κουβέντα. Λέγε, καλέ. Μόλις φάω καρύδια, θέλω άντρα. Και το λες αλλεργίες γι' αυτό. Εγώ και χωρίς να φάω καρύδια, έναν άντρα τον θέλω. Και με άδειο στομάχι μια χαρά λειτουργώ. Δώσ' μου άντρα κι άσε με νηστικιά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή? Θυμάσαι τότε που πήγαμε την εργατική εστία εκδρομή στα Γιάννενα? Πώς δεν θυμάμαι. Μόλις φτάσαμε, μας πήγαν στο μουσείο του Βρέλη, στα Κέρινα. Αφού το είδαμε όλο, μετά μας πήγανε στο σπήλαιο του Πέραματος. Αχ, αχ, έχω πάει στο Πέραμα. Στο σπήλαιο? Όχι, στο στρατόπεδο. Τι πήγες να κάνεις εκεί? Τίποτα, τζίφος, για λέγε και. Μετά
Μας πήγα για βατραχοπόδαρα. Τι σχέση έχουν τώρα τα βατραχοπόδαρα? Καμία, απλά στο λέω με τη σειρά. Ναι, αλλά να μην ξεράσουμε. Λέει. Και αφού ξεποδαριαστήκαμε λοιπόν να γυρνάμε τα Γιάννενα, πήγαμε στο ξενοδοχείο. Μπαίνω στο δωμάτιο, βγάζω το ρούχα, λέω θα κάνω μπάνιο να χαλαρώσω. Και πέφτω στο κρεβάτι. Τι το ήθελα. Άρχισα να καίγομαι. Μέσα σε 10 λεπτά είχα φουντώσει. Και για δεν χαμηλώνε τη θέρμανση. Ναι, έφταιγε η θέρμανση. Αλλά τι. Το κρεβάτι ήταν φτιαγμένο από ξύλο καρυδιάς. Ήρθα και κόρωσα. Σαν την κυρία Φροσίνη που περιμένει στο κρεβάτι τον Αλιπασά. Τόσο πολύ σε πιάνει. Ό,τι αρσενικό εδώ μπροστά μου, το θέλω δικό μου. Μετά γέμισα την πανιέρα παγωμένο νερό και εκεί κοιμήθηκα. Τέτοιο βράδυ πέρασε. Έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση σου. Τι θα έκανες? Βουρ πίσω στο πέραμα. Στο σπήλαιο. Ποιο σπήλαιο, μωρέ, στο στρατόπεδο. Τα λείψανα, θα βρίσκανα από όσους βρίσκονταν στο δρόμο μου. Άλλος άνθρωπος γίνομαι, σου λέω. Ναι, κοίτα, μη φας τίποτα καρύδια και γίνεις ρεζίλη μπροστά στη μάνα του. Όχι, μην ανησυχείς, το κανόνισα. Της είπα ότι είμαι αλλεργική στα καρύδια, στο δυός μου και στην κανέλα. Και το γιατρός μου το απαγόρεψε γιατί έχω ένα πρόβλημα. Και με την κανέλα το ίδιο παθαίνεις? Όχι, με την κανέλα έχω άλλο πρόβλημα. Έτσι και μυρίζω κανέλα, θέλω να σκίσω τις σάρκες μου από το ξύσιμο. Με πιάνει φοβερή φαγούρα. Και με το δυός μου. Καλημέρα. Καλώς στην κυρία Ζωή. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Θέλω να μου δώσεις 6 κιλά καρύδια, μισό κιλό κανέλα και 12 ματσάκια δυόσμο. Και τι θα κάνεις με όλα αυτά? Τη ζωή μου πιο εύκολη. Λοιπόν, Σπυριδούλα, πώς σου φάνηκε η μαγειρική μου? Γεια στα χέρια σας. Δεν έχω φάει πιο νόστιμο φαγητό. Η μαμά είναι διάσημη για τη μαγειρική της. Θυμάμαι όταν ζούσε ο μπαμπάς, κάναμε συνέχεια τραπέζια γιατί όλοι ξετρελαίνονται με τα φαγητά της. Ναι, σιγά. Κι εγώ ξέρω να μαγειρεύω. Τι ξέρεις να μαγειρεύεις εσύ? Κόλλημα. Θες να σου φτιάξω? Θείε, ο θείος, το χιούμορ του θείου. Ο θείος έτσι του αρέσει να πειράζει τη μαμά. Ο θείος με τη μαμά έχουν χρόνια μια ιδιότυπη σχέση. Πάντως. Δεν φαίνεστε πολύ μεγάλος. Αν δεν ήξερα τις σχέσεις με την κυρία Ζωή, θα έλεγα ότι είστε αδέρφια. Ο άνθρωπος μετά από μία ηλικία δεν γερνάει άλλο, πόσο να ζαρώσει. Με πες γέρο ζαρωμένο. Εσύ, Σπυριδούλα, είσαι ολομόναχης στον κόσμο? Ναι, έχασα τους γονείς μου όταν ήμουν πολύ μικρή. Κι άλλους συγγενείς δεν έχεις? Δεν αλλάζουμε συζήτηση τώρα. Γιατί, να μην ξέρουμε. Αν τη συμβεί κάτι, σε ποιον θα την πάμε? Ω, τώρα που είναι μαζί μου, θα την προσέχω καλύτερα από τα μάτια μου. Φάγαμε! Να σηκώσω το τραπέζι. Α, όχι, όχι, εσείς μαγειρέψατε. Το τραπέζι θα το σηκώσω εγώ. Και εσύ δούλευες όλη τη μέρα. Κάθισε να ξεκουραστείς. Είδες τη γλυκιά μαμά που... Μάκη! Μαμά! Τα πιάτα. Αμέσως. Δεν είναι σωστό να μην κάνω τίποτα. Εσύ θα κάτσεις και θα κάνεις αυτό που είπε η μαμά. Καλά, πάω στο μπάνιο να πλύνω τα χέρια μου. Ναι, ναι. Πού πας τι εσύ? Κάτσε κάτω. Δεν μου λες είσαι τρελός? Γιατί τι έκανα? Μ' αφήνεις μόνο μου με μια ξένη γυναίκα? Η Σπυριδούλα δεν είναι ξένη, θείε. Αλλά τι είναι? Μέλος της οικογένειας μας. Και εγώ τι την έχω? Ό,τι και εμένα, ανιψιά. Ανιψιά? Εγώ δεν θέλω να την έχω ανιψιά. Γιατί? Γιατί θέλω να την βγάλω εισαγκόμενα. Τι έχετε τρελαθεί? Η Σπυριδούλα είναι η γυναίκα μου. Μέχρι που να την παντρευτείς δεν είναι κανενός. Θα νικήσει ο καλύτερος. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Θα μονομαχήσουμε, ρε. Μαμά, έφερε τα τελευταία. Ωραία, άφησε τα εδώ και άνοιξε το φούρνο σου. Έχω μια έκπληξη. Τι είναι αυτό? Καριδόπιτα που σ' αρέσει. Πώς χομυρίζει. Φέρε ένα μαχαίρι να κόψουμε ένα κομμάτι στη Σπυριδούλα. Μα είσαι με τα σωστά σου. Η Σπυριδούλα δεν κάνει, δεν φάει καρύδια. Θες να πάθει τίποτα το κορίτσι και να το τρέχουμε. Καλό παιδί ο άνιψός μου, ε. Ναι, το γνωρίζω. Λεβέντης, μόνο λίγο άτυχος είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Ένα, πώς να σου το πω τώρα, ένα τέτοιο παλικάρι, όμορφος Λεβέντης, να παίρνει αυτό το Βιάγκρα. Τι, δεν με πιστεύεις? Εγώ πηγαίνω στο φαρμακείο και του τα φέρνω. Αυτός ντρέπεται. Όσες φορές εσείς οι δυο... Αυτό καταλαβαίνεις τώρα, ε. Ναι. Σε μένα το χρωστάτε. Δεν νομίζω ότι ο Μάκης έχει τέτοιο πρόβλημα. Τι, δεν με πιστεύεις? Να, μα την Παναγία σου λέω. Να πάω να σου φέρω το κουτάκι για να σε πείσω. Περίμενε, περίμενε εδώ, πάω να σου φέρω. Mm.
γνωστή μια είναι αυτή. Φάε, αγόρι μου, φάε. Να σου βάλω λιγάκι ακόμα. Να, μα εγώ φάει τρία κομμάτια, βασκάζω. Πώς θα φάω. Να σου πω. Μήπως βάλατε πολλά καρύδια. Ε, καρυδόπιτα χωρίς καρύδια γίνεται. Δεν γίνεται. Φάε, αγόρι μου, φάε. Τρώω, μα τρώω. Τα τάλι με εμάς, τρώω. Ο θείος. Ανέβηκε πάνω. Δηλαδή τώρα είμαστε τα δυο μας. Από ό,τι φαίνεται. Και τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι λένε. Επιτέλους μόνοι. Στοπ! Μην τη φιλήσεις. Τρία κομμάτια καρυδόπιτα έφαγε τίκα στα καρύδια. Σταμάτα, μην πει και μας τι κανείς. Ποιος. Εγώ. Μπορεί να πει η μάνα σου. Και τι φοβάσαι. 7 ολόκληρα χρόνια κρυβόμασταν. Τώρα πια δεν υπάρχει λόγος. Καλά, κάτσε να συνηθίσω λίγο στην ιδέα. Καλά σου λέει, τι το περάσαμε. Άντε βούρα από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν δεν με αφήσεις να σε φιλήσω. Θα σε γαργαλίσω! Σαρέσει, γαργάλα, τι να σπάσουμε και πλάκα! Φιλίε, όχι, μωρή, καλύτερα να γελάς παρά να κλαις. Το μάτι δεν είναι μεγάλο. Επ, μακριά το στόμα σου. Με αφήσεις να σε φιλήσω. Όχι, είπαμε. Ναι, είπαμε. Σκάσε εσύ, μωρή, γαργάλα εσύ. Εντάξει, θα σε φιλήσω. Μην τολμήσεις. Γιατί γελάς. Καργαλιάμαι ακόμα. Α, γι' αυτό. Μην το χάνεις, μην το χάνεις. Το έκανε. Πώς σου φάνηκε. Για φύλλα πάλι. Αν τα θέλει και σαν ο κόλος τα ρεζιλίκια. Ήταν καλύτερο. Τι έπαθες. Πήρε φωτιά το στόμα μου. Πονηρούλα. Α, τι πονηρούλα. Σαν παιδί μου θα με πνίξεις. Συμβαίνει κάτι. Από κάπου μου έρχεται μια ζέστη. Λες να έχει πυρετό. Μα δεν νομίζω. Δεν αισθάνεσαι καλά. Κάπως περίεργα. Για φίλε με πάλι. Τι έπαιρνες, παιδί μου. Τι έπαθες. Δεν ξέρω, φούντωσα. Τι φούντωσες, εσύ κες ολόκληρη. Ναι, η λιγούρα καίγεται. Πήρε φωτιά το κορδελιό της. Να ανοίξω το παράθυρο. Ναι, να γίνουμε ρεζίλικες στη γειτονιά. Μας το παράθυρο και φίλα μου. Ηρέμησε, κοριτσάκι. Εύκολο το έχεις. Εύκολο, εσύ πριν λέξεις δεν μπορείς αυτό και τώρα ξαφνικά αυτό και πιστεύω αυτό. Έλα, έλα, μη μιλάς, φίλα, φίλα. Φίλα, φίλα, φίλα. Μάκι, Μάκι, έρχεσαι λίγο που σε θέλω. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Όχι, Μάγκη, μη φεύγεις, σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου. Στην κουζίνα θα πάω. Στην κουζίνα, στο μπάνιο, στον κήπο, στο αγιόκλημα, όπου θες. Μα δεν έχουμε αγιόκλημα. Θα πιτέψουμε ένα μαζί. Και μετά, μέχρι να τελειώσουμε, θα γίνει κοντζαμθυρίο. Θα πάω να δω τι θέλει η μαμά και μετά θα κάνω ένα μπάνιο. Όχι, Μάγκη, μην κάνεις μπάνιο. Αυτό το πρωί έχω να κάνω μπάνιο, σκυλοβρωμάω. Έτσι είναι ο άντρας ο σωστός, ο πρόστιχος. Τι είναι, άπλητος. Α, ναι, να μυρίζει βερβατήλα. Σα πολύ περίεργα μου τα λες απόψε. Κάτσε, Μάγκη, μη φεύγεις, Μάγκη. Έλα, Μάγκη. Μάκι! 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 Δοκίμασε και πες μου αν το πέτυχα. Τι είναι, μουσταλευριά? Όχι, ριζόγαλο είναι. Μα είναι τίγκα στην κανέλα. Μα ριζόγαλο χωρίς κανέλα γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να φάμε, μάλλον έχω σκάσει. Α, και θα γαλάζεις το χατήρι της μανούλας σου, ε. Το βρήκα το αναπτύρι. Να τα, τα βρήκα. Πού είσαστε, αν αργήσατε. Ο Μάκης είναι στην κουζίνα. Και η μητέρα του είναι στην κουζίνα. Καθίστε αν θέλετε. Έπαθες τίποτα. Εγώ όχι, τι να πάθω. Εσείς, καλά είστε. Εγώ καλά είμαι. Εσύ είσαι μουσκεμα στον υδρότα. Ε, ναι, εγώ πίνω πολλά νερά. Ναι. Και γυμνάζομαι. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα. Θες ένα. Τι είναι αυτό? Θα σου κάνει καλό, θα σε ηρεμήσει. Α, και δεν το λέτε τόση ώρα. Σε λίγο θα είσαι περδίκη, ε. Ναι, να πάρω ένα. Πάρ' τα όλα. Θες να πάμε πάνω, ε. Μα τι έχετε βάλει και είναι τόσο νόστιμο. Είναι νόστιμο γιατί ό,τι φτιάχνω εγώ το φτιάχνω με πολύ αγάπη. Ναι, αλλά μα τρώω πολύ, θα παχύνω και μετά δεν θα με θέλει καμία. Ναι, αλλά δεν θέλω να ακούω τέτοια. Εσύ τη γυναίκα τη ζωή σου τη βρήκες. Μα αστειεύομαι, είναι δυνατόν να γυρίσω να κοιτάξω άλλη γυναίκα εκτός από τη Σπυριδούλα. Όχι, εσύ αγάπη μου, εσύ είσαι ένας άγγελος. Ναι, αλλά να δω πώς θα πετάξω με γεμάτο στο μάγιο. Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, θεία, τι κάνεις εκεί? Μυρίζω το μαξιλάρι. Ναι. Η Σπυριδούλα πού πήγε? Ποια είναι αυτή? Η γυναίκα μου. Γιατί παντρεύτηκες πότε? Ναι, καλά. Σπυριδούλα!
Σπυριδούλα, τι κάνεις εδώ, κορίτσι μου? Τσαπίζω τον κήπο! Γιατί? Γιατί έχω πολύ ενέργεια μέσα μου, γιατί βράζει το αίμα μου. Θα φυτέψω μαρούλια, αγγούρια, πατάτες, ντομάτες, όλα τα ζαρζαβάτια. Φυτρώνω ντομάτες τέτοια εποχή? Α, δεν ξέρεις τι γέρι έχω εγώ. Ό,τι φυτέψω εγώ πιάνει. Δεν πάμε με σπίτι μας σιγά σιγά? Εκεί θα φυτέψω μια μπανανιά. Εκεί θα φυτέψω μια φοινικιά για να πίνουμε φρέσκο γαλακαρίδας. Και στη γωνιά του κήπου θα φυτέψω κόκκινες πιπεριές φλωρίνης. Φυτρώνω στην Αθήνα πιπεριές φλωρίνης? Θα σας φτιάξω ένα κήπο που θα τρίβετε τα μάτια σας. Τι είναι αυτό στα μαλλιά μου? Εκεί. Τι είναι? Έλα στο κρεβάτι. Μα τι σε έχει πιάσει? Μάκη. Ναι. Μάκη. Έλα. Μάκη! Είναι η τέταρτη φορά που λες Μάκη. Μάκη! Άντα, λέει μια, τι είναι? Ξύσε με! Ε? Ξύσε με, θέλω να με ξύσεις! Πού? All over my body! Μαμά! Ελέησον μας Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών. Άντε, τέλειωνε! Κι έλα να ξεραθήσω εδώ πέρα, άντε. Μα εγώ κοιμάμαι κάθε μέρα με το Μάκη. Ο Μάκης θα κοιμηθεί με το κορίτσι του. Ε, και τι πειράζει. Χίλιοι καλοί χωράνε, ας αισθανθούμε και λίγο. Πες εδώ να κοιμηθείς, πορνόγερε. Εγώ φταίω που σου πήρα και δώρο. Τι δώρο? Φέρετρο, το έχω στο κατόι για να έχεις την ησυχία σου. Να μπεις εσύ μέσα. Δεν με χωράει, είναι στα μέτρα σου. Τι έγινε, θα σου πω μετά. Ορίστε. Πω, χάλια έγινε η μούρη σου. Α, Τσούζη. Είσαι σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος σε αγαπάει και δεν θέλει να σε ξεκάνει? Κομμάτια σε έκανε. Λυσάξαμε χθες. Πονάω. Βρε, αγοράστε κανά κάμα σούτρα να ξεστραβωθείτε. Μην κάνετε ό,τι θέλετε, μεγάλοι άνθρωποι. Δεν πειράζει. Χαλάλι του. Με έκανε και ένιωσα γυναίκα. Αν εσύ τώρα με αυτή τη μούρη νομίζεις ότι σε έκανε γυναίκα, τότε δεν θέλεις άντρα. Μηχανή του κοιμά θέλεις. Πονάω! Πόνα, γυναίκα! Θέλω να πεθάνω! Τι έγινε, Κικίτσα, τι έγινε? Πάνε δύο εβδομάδες και ακόμα να με πάρει τηλέφωνο ο Βαγγέλης μου! Άντε πάλι με το Βαγγέλη! Ξύπνα ρε, μεσημέριασε. Θείε, άσε να κοιμηθώ λίγο ακόμα, νιστάζω. Ξύπνα να μου πεις πρώτα τα νέα και ξανακοιμάσαι με τα παλιά. Ποια νέα? Ποια νέα? Τι έγινε, την τακτοποίησες? Ποια? Την κατσιβέλα. Με ποια κοιμήθηκες πια στο βράδυ, το ξέχασες? Θείε, ντροπή, πονάει όλο μου το κορμί. Να πάω να σου φτιάξω ένα φίλτρο. Πάπα τσιγάρο, πρωί-πρωί ακόμα δεν ξύπνησα. Όχι τέτοιο φίλτρο, βρε, μαγικό φίλτρο. Έτσι και το πιείς αυτό θα τα βραντώσεις. Θα γίνεις 10 χρόνια νεότερος. Θα λάμψουν τα μάτια σου, θα γυαλίσουν τα μαλλιά σου. Τέτοιο παίρνω κι εγώ. Τόσο καλό είναι αυτό το φίλτρο? Πρώτο πράγμα σου λέω. Ξέρεις πόσες φορές τη βδομάδα πνίγω την κουνέλα? Θιέ, μη μου πείτε στην ηλικία σας, πάτε με γυναίκες? Είμαι τι πάω, με χελώνες? Με γυναίκες πάω. Με ποια? Τώρα ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Να πάω να σου φτιάξω το φίλτρο. Δεν μου λέτε. Εσείς που τα μάθατε όλα αυτά? Εγώ που τα μάθα? Εγώ τη δίδαξα την Κατίνα, ρε. Α, ποια Κατίνα? Δεν ξέρεις την Κατίνα, τη μάγισσα της Νέας Σμύρνης? Ποιας? Της Σμύρνης. Μη μου πείτε ότι γνωρίσατε την Κατίνα. Το Κατινιό. Εγώ το μεγάλωσα στα γονατά μου. Ποιος έτρωγε πασατέμπο έξω από την πόρτα και μου γέμισε την ποκέτα σπόρια? Γεγάμαρε, γιατί? Θείε, μη μου πείτε ότι όλη τη νύχτα ήσασταν έξω από την πόρτα. Τι να έκανα, κάτω δεν ακουγιώσασταν. Εδώ τα άκουσα όλα πεντακάθαρα. Ωραίο πράγμα. Σε ευχαριστώ που ήρθες, πάτερ μου. Τώρα που μπήκε καινούριος άνθρωπος στο σπίτι, σκέφτηκα να κάνω ένα αγιασμό για να πάνε όλα κατευχήν. Η αλήθεια είναι πως ξαφνιάστηκα λίγο όταν με κάλεσες. Εσύ, τέκνο μου, έχεις κάτι χρόνια να πατήσεις το πόδι σου στην εκκλησία. Η παπαδιά τι κάνει? Καλά είναι και η παπαδιά.
Δεν πας τώρα να κόψεις λίγο βασιλικό για να ξεκινήσουμε τον αγιασμό? Πειράζει να φέρω δυόσμο. Πράσινος είναι κι αυτός. Ξέρεις, το βασιλικό τον έβαλα χτες όλο στο φαγητό. Καλά, πόσο έβαλε στο φαγητό, όλη τη γλάστρα? Καλά, μου έπεσε λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, φέρε το δυόσμο, τι να σου πω τώρα. Και πού σε πάτερ μου, κοίταξε να ραντήσεις καλά την ύφη μου για να έχει φώτιση, Ξέρεις τι αδυναμία που έχω στο μάκι μου, θέλω να τον προσέχει. Τα λόγια και να μην τα πεις όλα, δεν πειράζει, Αλλά τα αρκεί να την κομπανίσεις με το δυόσμο, καλά, καλά. Έναν άγγι δώσεις και να τον φάει, Συγγνώμη, θα μου μάθεις και τη δουλειά μου τώρα? Πάω να φέρω το δυόσμο. Δεν μου λες, πάτερ, αυτήν εδώ πότε θα τη θάψουμε? Τι είναι αυτά που λες, τέκνο? Γιατί μη σε ξεγελάει που τη βλέπεις και περπατάει. Αυτή είναι πεθαμένη από καιρό. Δεν σου μυρίζει χωματίλας? Δεν είμαστε καλά. Δεν μου λες, βρε, Τούλα, τι έπαθες, Σπυριδούλα, εκείνη γεμάτη γρατζουνιές? Έμπλεξες ένα καυγά. Τη βιάσανε? Τώρα μου σου πω, δεν θα το πιστέψεις. Τι? Προσπάθησαν οι άνθρωποι να ξεφύγουν, αλλά δεν τους άφησε. Σοβαρά? Βέβαια. Πάντως δεν ξέρω πώς είναι οι άλλοι, αλλά τις καταστρέψανε τη μούρη. Κάπως έπρεπε κι αυτοί να αμυνθούν. Αφού δεν θες να μονομαχήσεις μαζί μου, θα σε τακτοποιήσω εγώ. Να μάθεις άλλη φορά να μην τα βάζεις μαζί μου και να μην θες να μου φας την κόμενα. Βλαμμένο, βλαμμένο. Ναι, από εκεί πέρα. Όσο Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Εσύ τώρα γιατί ψέλνεις, κόφτο! Κρατάω το ίσο. Η άλλη που είναι, γιατί δεν ήρθε? Θα περνούσα το σπίτι να πάρει μερικά πράγματα. Και τώρα μου το λες! Δεν θα αργήσω που να είναι, έρχεται. Όλος που να έρθει, θα έχει φύγει ο παπάς. Έκαλα. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας, τέκνα μου. Ευχαριστούμε, πάτερ. Μας υποχρέωσες. Άντε, ζωή σε εμάς. Την ευλογία μου, τέκνα μου. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε. Ποια? Τη μάνα σου, μωρέ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. Πού σου? Στα μούτρα σου. Άντε, ώρα να πηγαίνω κι εγώ τώρα σιγά σιγά, γιατί έχω και μια κηδεία. Ω, κηδεία, Θεός φυλάξει, υποχρυσουλιά. Πάτερ μου, μήπως θα μπορούσατε να τα πείτε ακόμα άλλη μια φορά, ώσπου να έρθει η Σπυριδούλα για να τα ακούσει κι αυτή, Μαμά, για αγιασμό έχει έρθει ο άνθρωπος, όχι να κάνει ατραξιόν. Εγώ σας έλεγα να φωνάξουμε την άλλη κοκκίνου. Δεν με ακούγατε, τραβάτε τα τώρα. Την άλλη φορά, θείε. Άψε, σύρε, βλαμένο. Τώρα θα σου δείξω εγώ με ποια πήγες να τα βάλεις. Εδώ είστε. Έλα, φτιάχνω καφέ. Α, εγώ τον αποφεύγω τον καφέ γιατί με κοιμίζει. Α, αυτόν θα τον πιείς γιατί είναι από τα χεράκια μου. Και μετά θα σου πω και το φλιτζάνι. Τι καλή που είστε. Το είπες, πουλάκι μου, Τώρα θα τα πούμε. Εδώ είσαι, ρευλαμένο. Γιατί δεν πας επάνω να ξαπλώσεις? Γιατί να ξαπλώσω, άρρωστος είμαι. Τι είσαι? Τι έχω? Ένα σφάχτης στο στομάχι. Γιατί? Τι γιατί, κάτι έφαγες και σε πείραξε. Δεν νομίζω, εγώ δεν νιώθω τίποτα. Τότε γιατί μου διάζουνε τα άκρα σου, Μου διάζουν, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βρε, άντε σήκω, πήγε να πάω να ξαπλώσω, γιατί άμα πέσεις χάμου, κακομύρι μου, εγώ δεν μπορώ να σε σηκώσω. Έχω τη μέση μου. Άμα πέσω χάμω, θα πιω από αυτό το φίλτρο που μου είπατε και θα γίνω περδίκι. Ποιο φίλτρο? Αυτό που πίνετε κι εσείς και σας δείχνει νεότερο, που σας κρατάει τούρο όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Δηλαδή δεν το πιες. Γιατί το φτιάξατε? Έτοιμο και το καφεδάκι. Γεια στα χεράκια σας. Έλα, πιες για να μου πεις αν τον πέτυχα. Στην υγειά σας. Δεν μου λέτε εσείς. Τι θες εσύ εδώ? Ποια από σας είπε το φίλτρο του Μάκη? Ποιο φίλτρο? Μη μου κάνεις τη χαζή εμένα, με τα ίδια μου τα χέρια το άφησα πάνω στο κομμωδίνο. Και κάποια από εσάς το ήπιε. Εγώ δεν ανέβηκα ακόμη πάνω. Καλά, με το δίνει σημασία. Αυτός είναι ένα βήμα πριν από το Αλτσχάιμερ. Έλα, πιες το καφεδάκι σου. Ο Μάκης δεν το ήπιε. Εσείς δεν το ήπιατε. Ποιος διάβολο το ήπιε τότε? Δεν μας αφήνεις τώρα μόνες για να συζητήσουμε? Έλα, έλα, πιες τον καφέ σου. Θεία, είστε καλά? Καλέ, ας τον αυτόν και πιες τον καφέ σου. Ο άνθρωπος ζαλίζεται. Αμπα, έτσι το κάνει για να μας τραβήξει την προσοχή. Αυτό να του γυρίσαν τα ματάκια του ανάποδα. Καλέ, έτσι το κάνει. Ξέρεις πόσο καιρό προσπαθεί να το πετύχει αυτό? Σοβαρά? 2 μήνες το κάνει πρόβες. Ακού τώρα. Έλα, έλα, άφησε τον και πιες τον καφέ σου, θα κρυώσει. Α, κοίτα, κοίτα τι καλά που το κάνει. Ο καημένος ο θείος τι έπαθε στα καλά καθούμενα. Εκεί που μας έδειχνε το κόλπο με τα ματάκια του, ξαφνικά σωριάστηκε. Τίποτα δεν είμαστε. Πάμε να φάμε. Μα τι λέτε, μαμά, ο άνθρωπος πεθαίνει και εμείς θα πάμε να φάμε? Έτσι είμαι εγώ. Άμα στενοχωριέμαι, μου ανοίγει η όρεξη. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η μάσκα του είναι λίγο μικρή και τον κόβει. Ενώ του τη βγάλουμε. Τι λέτε, μαμά, πώς το οξυγονώνεται ο άνθρωπος? Ανοίξουμε το παράθυρο. Έχει περάσει η ώρα και πρέπει να φύγω. Αύριο ανοίγω εγώ το μαγαζί. Εσύ αύριο έχεις ρεπό. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Τι νομίζεις δηλαδή? Επειδή είναι ορφανή και έχει ανάγκη από τα χρήματα για να αγοράσει μια μπουκιά ψωμί να βάλει στο στόμα της που έχει κολλήσει το στομάκι της, θα την κρατάω σκλάβα εγώ όλη τη μέρα. Καλά, μια κουβέντα είπα. Είδες πόσο σε αγαπάει η μαμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζωή. Λέγε με μητέρα, παιδί μου. Πότε θα συνέλθει και ο θείος να δει πόσο ευτυχισμένοι είμαστε? Και αύριο το μαγαζί θα το ανοίξεις εσύ. Μάκη! 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 Βοήθεια! 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 Μητέρα! Όταν γεννήθηκε ο Μάκης, οι γιατροί φοβήθηκαν ότι δεν θα τα καταφέρει, γιατί ήταν οχταμηνίτης και κατέβαινε με τα πόδια. Προτιμούσα να πεθάνω παρά να χάσω κι άλλο παιδί στη γέννα. Ήταν όμως γενναίος και τα κατάφερε. Τον έβλεπα να μεγαλώνει τόσο γρήγορα και ενώ από τη μια χαιρόμουνα, από την άλλη με πιάνε τρόμος ότι μια μέρα θα μου φύγει και θα τον χάσω. Όταν ήρθε το χαρτί για να πάει στρατιώτης, ζήτησα από τον πατέρα του να βάλουμε κάθε μέσο που είχαμε για να τον βγάλουμε γιώτα 5 και έτσι να τον κρατήσω κοντά μου. Εκείνος μου αρνήθηκε και μου βάλε τις φωνές. 2 μέρες αργότερα γλίστρησε από τις σκάλες όπου είχα παρκετάρει καλά-καλά με μπόλικο λάδι και χτύπησε στο κεφάλι. Σας σκύλος που ούρλιαζε. Αλλά η φωνή του δεν έφτανε στην άκρη της αυλής όπου καθόμουν και έπινα τον καφέ μου. Όταν ξεψύχησε, τηλεφώνησα και ήρθαν και τον πήραν. Εγώ δεν πήγα μαζί τους. Έμεινα σπίτι και καθάριζα τα αίματα, γιατί δεν ήθελα να τα δει ο Μάκης μου και να του δημιουργηθούν ψυχολογικά προβλήματα. Έκανες πολύ μεγάλο λάθος που μπήκε στη ζωή του γιού μου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Καλό ταξίδι.
Καλή σας μέρα. Θα ήθελα μια κρέμα να με κάνει όμορφη. Μα είστε ήδη όμορφη. Ακόμα πιο όμορφη. Το αγόρι μου με θέλει πολύ πιο όμορφη. Μάλιστα. Κοιτάξτε τις κρέμες που είναι στο δεύτερο ράφι, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Ευχαριστώ πολύ. Σου είπα τα ευχάριστα. Χτες βράδυ πέρασε ο Βαγγέλης από το σπίτι μου. Έλα, μη μου πεις και τι έγινε, τα βρήκατε. Όλα καλά, ναι, ναι. Μου ζήτησε μόνο λίγο χρόνο μέχρι να βρει τρόπο να το πει στη δικιά του. Ποια δικιά του? Α, όσο καιρό ήμασταν χώρια, γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Έτσι, για να περνάει το καιρό του. Τίποτα σοβαρό, μη φαντάζεσαι. Διώξτε τη, δεν. Συγγνώμη. Αυτή η κρέμα θα με κάνει όμορφη. Κούκλα θα σας κάνει, κούκλα. Θείε, Σπυριδούλα. Δεν σου είπα πως θα τη ρίξω στο κρεβάτι. Το είπα και το έκανα. Τι της κάνατε, να φωνάξω γιατρό ή την αστυνομία? Σκάσε, βλαβαίνω κι άκου. Το πρωί ένιωσα μια χαρά. Σηκώθηκα και έφυγα χωρίς να ρωτήσω κανένα. Πήγα στο σπίτι, ανοίγω το ψυγείο, είχα μια τρομερή πείνα και βλέπω μια φασολάδα. Έφαγα δύο πιάτα, αλλά μου κάτσανε βαριά και πήγα στο κρεβάτι σου και ξάπλωσα για να χωνέψω. Δούλευε εσύ, δούλευε. Καλημέρα, Τούλα. Καλώς την κυρία Ζωή. Τι γίνεται εδώ πέρα, είχε καμιά κίνηση στο μαγαζί, για τζάμπα σας πληρώνω. Όλα μια χαρά. Η Ελληνίδα και Βρακίνα μην έχει να βάλει, το καλλιτικό της θα το πάρει. Πού είναι ο γιος μου? Εδώ ήταν, μόλις έφυγε. Θα πέρναγε από το νοσοκομείο να δει το θείο. Α, ξέχασα πως έχουμε να θάψουμε και τον Λάζαρο. Όταν πέθανε. Ωραία, ας βρω εγώ τρόπο να τον θάψω και ας πεθάνει αυτός όποτε θέλει, με την ησυχία του. Πάω στο νοσοκομείο. Α, κυρία Ζωή, εκείνες τις λιγμένες τις κρέμες που έχουμε από πέρυσι, τι θα τις κάνουμε? Θα τις πουλήσουμε φέτος. Και αυτές που λήγουν φέτος, πότε θα τις πουλήσουμε? Του χρόνου. Έχεις αντίρρηση? Όχι, κι εγώ έτσι το είχα σκεφτεί, αλλά είπα να σας ρωτήσω πρώτα. Ό,τι με χρειαστείς να με πάρεις στο τηλέφωνο, στο κινητό. Μείνετε ήσυχοι. Δούλευε εσύ, δούλευε, άντε. Ευαγγελάτος που σου χρειάζεται. Ο θείος σας από εδώ της έδωσε το αντίδοτο. Τι της δώσατε, θείε? Φασολάδα. Και αφού ήταν ανέστη, πώς την έφαγε? Δεν κατάλαβες καλά. Τη φασολάδα την έφαγα εγώ. Αυτή μόνο τη μύρισε. Τσέρνομπιλ το έκανα το δωμάτιο, μέχρι που άρχισε να λέει κάτι ακαταλαβίστηκα, ζαλίστηκε φαίνεται, τη βουτάω κι εγώ και τη φέρνω εδώ. Γιατρέ, λέει αλήθεια? Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μεγάλη ανακάλυψη σου λέω, θα με γράψουν και σε αυτό το βιβλίο του Γκίνα, πώς το λέω. Αφήστε το βιβλίο του Γκίνα. Γιατρέ, γιατί έχασε τις αισθήσεις της? Προφανώς υπέστη ένα μικρό αλλεργικό σοκ, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Της κάναμε και μια ένεση να ηρεμήσει. Όπου να είναι θα ξυπνήσει. Μην ανησυχείς, εδώ είμαστε εμείς. Γιατρέ, ελάτε γρήγορα. Χάνουμε τον ασθενή του 702. Πού πάτε, θείε, εσείς? Δεν άκουσες? Χάνουμε τον ασθενή του 702. Αφήστε τον κόσμο να κάνει τη δουλειά του. Τώρα που βρήκα το φάρμακο, θα τεινάξω το ξενοδοχείο στον αέρα. Ποιο ξενοδοχείο, σε νοσοκομείο είμαστε? Το ίδιο κάνει, δε. Μάκη μου. Ηρέμησε. Ηρέμησε, κοριτσάκι μου γλυκό, με κατατρόμαξες. Πρέπει να φύγουμε. Ναι, μωρό, μην ανησυχείς. Θα γίνεις καλά, θα συνέλθεις και θα πάμε μετά στο σπιτάκι μας, ε. Όχι, στο σπίτι σου. Στο δικό μου θέλω να με πας. Όχι, 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 τίποτα, τίποτα, δεν ακούω κουβέντα. Θα πάμε στο σπιτάκι το δικό μου, έτσι. Θα σε περιποιηθεί και η μαμά. Καταφωνή. Μην την ακούς, αγόρι μου, ό,τι καν σου πει ψέματα είναι. Όχι, μου λέει πως δεν θέλει να έρθει στο σπίτι για να μην μας είναι βάρος. Μα και αυτή η γυναίκα θέλει να μας καταστρέψει. Η μαμά μας αγαπάει. Πες να φύγει αμέσως από το δωμάτιο. Πώς επιτρέπεις και μου μιλάει έτσι, Μην συνερίζεστε, είναι από το σοκ. Ποιος ξέρει τι άλλο κουσούρια έχει. Προσπάθησε να με σκοτώσει. Να το, είναι και μυθομανής. Ηρέμησε, κοριτσάκι μου. Γέμισε δυο μου το δωμάτιο και με παράτησε ανέστητη στο πάτωμα. Δεν τρέπεσαι, παλιοψεύτρα. Δεν τρέπεσαι. Καλά σε είχα καταλάβει εγώ από την αρχή. Πρέπει να με πιστέψει. Πολύ μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Αυτό μας έλειπε. Να βάλει ο Μάκης εσένα πάνω από τη μάνα του. Μα τι λέτε? Για να μου το θυμηθείς, αυτή ούτε παιδιά μπορεί να κάνει. Στέρφα είναι. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Να ρίξει ευθύνες σε εμάς. Ότι τάχα τη σοκάραμε και δεν μπορεί να γενοβολήσει. Τον κακό στον καιρό, ξέρεις τι καρπερί με εγώ. Μάκη που το ξέρεις, μην μας έχεις κανένα ξόγαμο και με στο κρύβει. Ρε παιδιά, τι θα μου πείτε και εμένα να καταλάβω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, πολύ καιρό θα τα έχω μαζί μου. Πάρα πολύ καιρό θα τα έχω μαζί μου. Όχι εδώ και μη Δεν μπορείς να είσαι έτσι, σπίτι μου, κατάλαβες! Αρκετά λεφτά!
Από τη μια η Σπυριδούλα και από την άλλη η Ζωή έβαλαν το Μάκη στη μέση και έλεγε κάθε μια τα δικά της. Καταλαβαίνετε. Τον τρελάνανε το φούκαρα. Τώρα, ποιανής το μέρος πήρε τελικά και ποια πίστεψε, θα σας πάω εγώ 10 χρόνια μετά και θα τα καταλάβετε όλα. Έλα, εδώ, εδώ. Εδώ είστε. Εδώ είπαμε. Κάνω παρέα στη γιαγιά μου. Μπράβο το κορίτσι μου. Εσείς ποιος είστε? Ο Μάκης, μαμά. Ο Τριανταφυλόπουλος. Ο Μάκης, ο γιος σας. Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη να σας δούμε. Και κάνατε τόσο μεγάλο ταξίδι για μένα. Για σας, μαμά, θα ερχόμουν και από την άκρη της γης. Και το κοριτσάκι, τι νος είναι? Η κόρη μου, μαμά. Πόσες φορές θα της το πω? Η κόρη σας. Και πώς τη λένε? Ζωίτσα. Ζωίτσα, τι ωραίο όνομα. Σίγουρα θα της δώσετε το όνομα της μητέρας σας, ε? Ναι, της μάνας μου. Και η μάνα σας πού ζει? Στον κόσμο της. Αχ, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, τη λυπάμαι έτσι που σκατάντησε. Γιατί καλέ, πιο ήσυχη είναι τώρα. Βρέτουλα μου, σε παρακαλώ. Θέλω να την προσέχεις σαν δική σου μάνα. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Κλείσατε κι εσείς το μαγαζί και πήγατε στη Θεσσαλονίκη. Κάπως πρέπει να συμπληρώσω κι εγώ το ένσημά μου. Δηλαδή είναι τελείως τρελή. Του γιατρού. Κάθε πρωί που έρχομαι, συστηνόμαστε. Α, την κακομοίρα. Α, γιατί? Εγώ μια χαρά περνάω. Προχθές της είπα ότι είμαι η Άννα Βύση. Και σε πίστεψε. Ναι, αμέ. Ό,τι της λέω το χάφτη. Βρε κορίτσια, να πάω να της πω κι εγώ ότι είμαι η Δέσποινα Βαδί. Δέσποινα, της είπα ότι ήμουν χθες. Καλά, θα σκεφτώ κάποια άλλη. Εγώ θα της πω ότι είμαι η Μαντόνα. Κατά τα άλλα, εσένα σε πιάσω καημός για την πεθερά σου. Γιατί, αφού αυτή περνά καλά με τις διάσημες, γιατί να της το χαλάσω? Ωραία, πήρατε εσείς όλες τις καλές και για μένα δεν έχετε αφήσει τίποτα. Πάλι παραπονιέσαι, τόσες τραγουδίστριες υπάρχουν. Σκεφτείτε μία και για μένα. Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Βρήκα ποια θα κάνεις. Ποια? Την Έφη Θόδη. Μάκη! Μάκη! Εδώ είμαι, θύε, εδώ είμαι. Να και ο Λάζαρος, όλοι γεράσαμε και αυτός έμεινε ίδιος. Ανακάλυψα ένα καινούριο φίλτρο. Είσαι να το δοκιμάσεις? Τις προάλλες έφτιαξα και για μένα ένα φίλτρο για ανόρθωση στήθους. Τρεις μέρες κοιμόμουνα. Τουλάχιστον είδες αποτέλεσμα. Τι να σας πω, βρε κορίτσια. Το μόνο που ένιωσα όταν ξύπνησα ήταν ένα τράβηγμα. Μαμά, σε πιάσω, σου πω εγώ. Ναι, ωραία. Δεν πάμε κι εμείς σιγά σιγά, έχουμε δρόμο μπροστά μας, ε. Ναι. Ζωίτσα, φεύγουμε. Εγώ θέλω να μείνω με τη γιαγιά. Τσακίσου γρήγορα! Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ο μπαμπάς δεν μπορεί να οδηγάει νύχτα. Ναι, κι εγώ πρέπει να πηγαίνω γιατί περιμένω τηλέφωνο από το Βαγγέλη μου. Πόσα χρόνια τα ακούμε αυτό? Όχι, Μάκη μου. Αυτή τη φορά λέει την αλήθεια. Μου ζήτησε μόνο λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το παιδί του το σχολείο. Και μετά θα βάλει μπρος για το διαζύγιο. Έχει και παιδί? Ναι, το καμάρι μου. Του χρόνου θα πάει στη Δευτέρα γυμνασίου. Πανέξυπνο πλάσμα. Αφού μια φορά που με είδε στον δρόμο με τον πατέρα του, κατάλαβε αμέσως ποια είμαι. Ρε πατέρα, του λέει, με αυτό τον μπάζο κυκλοφορείς. Και χάρηκες που σε είπε μπάζο? Τι να με πει, γκόμενα, το παιδί έχει τρόπους. Άντε, θα πάμε. Να χαιρετήσουμε πρώτα. Αφού δεν χαιρετήσατε, γιατί με φωνάξατε? Για να χαιρετήσεις κι εσύ. Όλα να φωνάζεις, ξέρεις. Κοίτα, κανένα σεβασμός. Τη ζωή μου έχει φάει. Παιδί είναι, τι να κάνει. Καλά, σου λέει. Δεν μου λες, αγάπη μου, τι ψιθύριζες στα αυτή της γιαγιάς? Τίποτα. Καλά. Γιαγιά, και σου υπόσχομαι ότι αυτό που ξεκίνησες εσύ να κάνεις, μια μέρα θα το τελειώσω εγώ. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. Χίλιες επτά είναι. Εκατομμύρια είναι. Παντού είναι. Κι όπου μετράς νύφες, μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι φτά είναι, ναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες, πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές επτά.
αυτές μπροστά. Πεθερέσεφτα, Πατήσια και Μοσχά το κάνουνε εφτά. Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερέσεφτα. Στου Μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά.